Τι γίνεται? Καλησπέρα από τα εξωτικά κεντρικά σημεία της πόλης που δεν έχει πνιγεί κανείς μέχρι τώρα. Ευτυχώς. Πραγματικά. Ένας με λυπήθηκε, μου έδωσε μια ομπρέλα στον δρόμο, μου λέει πάρτινα. Παπίσουνε. Όπου πήγα να γίνω. Πριν ξεκινήσουμε για αυτά, να πούμε. Πάρε το λίγο πιο δυνατά και δεν ακούγεται καλά, Βασίλη. Κλείστο. Κλείστο, κλείστο. Χάρη σε αυτό το. Κλείστο, ασχοληθούμε λίγο με, το... με την εκπομπή. Κλείστο. Κλείστο. Δεν ακούμε τίποτα. Εγώ ακούω. Δεν ακουγόμαστε. Ναι. Έλα λίγο. Πάμε. Ναι, κάτι τέτοια. Κάτι τώρα, αφιάλω, βασικά. Ναι, μα ακούτε. Έλα. Άμα τα βάζαμε στην πρίζα. Δεν το έχει το φύσμα. Έλα. Πάμε λίγο. Χέρια ψηλά. Ναι. Τώρα ακούω. Ωραία, μπράβο. Πάμε λοιπόν. Είναι εκπομπή του ΕΤΟ με Γιάννη Γιαννούλη. Πτυχιούχο. Έτσι, μην ξεχνιέσαι. Έτσι, μπράβο. Και Σταύρο Κόλλ, ένα ταπεινό μεγάλο δημοσιογράφο. Χατζη Νικολάου, του Βορείου Ελλάδος. Βγάζει... Τώρα τι είμαστε. Τι? Βορείου Ελλάδος είναι ότι. Τώρα τι είμαστε. Τίποτα, δεν ασχολούμαστε. Η δημοκρατία του ΠΑΟΚ είμαστε. Αυτοί είμαστε. Όποιο θέλει, όποιο δεν θέλει, σπίτι του. Ναι. Βαριέμαι αυτή την κουβέντα. Γιατί δεν ξέρω. Γράφει ο άλλος στο blog. Γιατί δεν παίρνεις θέση. Δεν παίρνω θέση, γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Τα πάντα. Ωραία. Καταλαβαίνω κάποια. Καταλαβαίνω παραδείγμα χάρη. Καλά, αυτό είναι εδώ και από τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω. Όταν παίζαμε με την ομάδα των Σκοπίων, αυτοί γράφανε αυτό από κάτω. Και νομίζω μία ή δύο φορές. Δεν έγινε το παιχνίδι. Φύγαμε και εντάξει, το βγάλανε και το... στον πίνακα ήταν. Ναι. Αυτά τα τρία πρώτα γράμματα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Αυτά είναι διπλωματία. Πολιτική, ναι, είναι πολιτική διπλωματία. Συμπλήν. Εκεί δεν υπάρχει συνέστημα, υπάρχει κινησμός. Και ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος τα τελευταία 50 χρόνια. Αν το αποτέλεσμα είναι κακό και θα φανεί αυτό στα επόμενα χρόνια, θα ξεφωνηθούν. Αν όχι, δεν θα ξεφωνηθούν. Εμάς δεν μας απασχολεί, γιατί είμαστε, δεν μας απασχολεί σαν εκπομπή. Έτσι. Γιατί είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο και γενικά παίρνουμε θέση πολιτική μόνο όταν είναι να ασκήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τα παίρνει το Μαρινάκι και λέει βλακίες για τον ΠΑΟΚ. Εγώ προσωπικά, ο Γιάννης δεν σκίζει κανέναν. Εγώ τον έχω μανία αυτό, γιατί χαιρέτησε κούκλα στην Τσιμισκή. Είπε βλακία για τον ΠΑΟΚ που είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη και ευχήθηκε καλή πορεία. Γενικά έχει μιλήσει άσχημα. Το λένε, μωρέ, το λένε. Λες και ξέρουν γι' αυτοί. Καλώς πάντα, ασχοληθούμε τώρα με αυτούς. Ναι, όχι, απλά εγώ κυνηγάω αυτό, να ξέρει. Αλλά έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Χάθηκε σήμερα άλλος ένας του μπάσκετ. Πολλοίς κόσμος, φίλοι. Ο Ευρωκόουτς, ο Κώστος Πολίτης, που αυτό το τραγούδι συνδυάζεται με αυτό. Πόσο χρόνο ήταν? Ήταν πολύ μεγάλος. Πρέπει να ήταν 80. 70, όχι, κανένα 75, από εκεί πρέπει να ήταν. Κάτσε ρε φίλε, δεν ήταν 40 κάτι. Ναι ρε φίλε. Παραπάνω, τι. 40 πες ήταν και 30 χρόνια που περάσαν, 70. 45 ήταν, 75. Τέλος πάντων. Ναι. Έφυγε και αυτός. Τώρα τελευταίο μήνα έχουν φύγει πολλοί κόσμος. Ο Ιούνιος δεν ξέρω τι είναι, αλλά γενικά τον Ιούνιο πολύ... πολλοί κόσμος φεύγει. Ναι. Τον Ιούνιο. Δεν ξέρω τι είναι, είναι χαλαρώνει για καλοκαίρι και λες άντε πάμε μια και καλή. Εντάξει, πολύ, πολύ τώρα. Πείτε είχαμε τον Παύλο Γιαννακόπουλο, είχαμε πριν κάνα 1,5 μήνα τον αδερφό του Παύλου Γιαννακόπουλου που χάθηκε. Απίστευτες στιγμές με Θανάση Γιαννακόπουλο. Ναι. Το λυπήθηκα να σου πω την αλήθεια. Ναι, φίλε. Θα μου πεις τον αδερφό του Θανάση και Γιαννακόπουλο. Και ο Ολυμπιακός τώρα πάει και κάνει τώρα στο ημίχρονο. Γυρνάνε επειδή τον βρέξανε τον έναν, λες και δεν έχουν, λες και δεν στάζει στο σεφ. Και πήραν την ομάδα και φύγανε. Και να φανταστείς σε τι κατάσταση, πόσο στεναχωρημένο για αυτή ήταν η οικογένεια Γιαννακόπουλου. Ο Δημήτρης που ξέρεις. Συνήθως είναι. Ναι, συνήθως θα πήγαινε μέσα εκεί, θα τα έκανε. Αλλά εκεί πιαστήκανε κορόιδα οι Ολυμπιακοί, να πούμε. Γιατί κερδίζανε στο ημίχρονο 4-5 πόντους. Ναι, ουσιαστικά τους γύρισε. Ακριβώς. Τους γύρισε ανάποδα. Ξέρεις τι γίνεται. Οι άλλοι ήταν έξω και. Πώς το λένε. Η ομάδα του Παναθηναϊκού και κάναν τα σουτάκια, ξέρεις. Πατάγανε, κάνανε, είχαν επαφή με την μπάλα. Οι άλλοι ήταν μέσα στα αποδυτήρια. Ξέρεις τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται. Είναι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ο Ολυμπιακός παραδοσιακά
κάνει τέτοιες βλαχομαγκίες σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Στην Τούμπα δεν χρειάστηκε να μπει. Βγήκε και δεν ξαναμπήκε και πήρε το παιχνίδι. Αφού είπε το χτύπησαν, γιατί δεν φύγανε. Τώρα αυτό είναι δεδικασμένο, πώς το λένε, είναι έτσι. Άμα γίνει κάτι, φεύγουνε. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Άμα ανάψει πρισσός την ώρα του αγώνα, τι είναι? Τιμωρία για την ομάδα. Δεν είναι. Χρηματικό πρόστιμο. Πρόστιμο, ε. Ναι. Δεν είναι, παίρνει το παιχνίδι άλλη ομάδα. Ναι, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, άμα το κρατήσεις και δεν το ρίξεις. Ναι. Είναι στις δύο φορές και κλεισμένο. Δεν χάνεται παιχνίδι, δηλαδή. Ε. Ναι, όχι. Γι' αυτό η Παναθηναϊκή ανάψε. Το 42, άρα 75. 76. 76. 76. Ναι. 21 Μαρτίου. Ο του 42. Από το 87, μάλλον και πριν το 87 και μετά. Ζούσε μέσα στο Jones, το ξενοδοχείο. Το θρυλικό Jones και στη Γλυφάδα που μαζευόμασταν οι εθνικές ομάδες. Εκεί ζούσε. Όλη μέρα ήταν εκεί. Δηλαδή, όποτε πηγαίναμε. Δεν ζούσε, δεν κοιμόταν εκεί. Που πολλές φορές μάλλον κοιμόταν εκεί. Ήταν το ξενοδοχείο της εθνικής όλων των εθνικών ομάδων του μπάσκετ. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό το ξενοδοχείο. Ρε φίλε, όταν πήρε το 42, δηλαδή με 87, 45 χρονών ήταν. Ναι. Δηλαδή σχεδόν στην ηλικία μου πες. Ναι, δύο χρόνια μεγαλύτερος. Πάρε και σε ένα ευρωπαϊκό. Όχι, άλλο σου λέω. Κοίτα πόσο μεγάλο δείχνει και κοίτα πώς είμαι εγώ. Εκεί θέλω να καταλήξω, εννοείται. Κοίτα εδώ. Εντάξει, με τι να πεις. Εντάξει, μεγάλη προσωπικότητα. Τώρα ξέχωρα αν μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν στη σκιά των αστέρων της εθνικής εκείνης ομάδας. Εντάξει. Ναι. Ξέχωρα με τα όσα έγιναν μετά από αυτή να μας πήγε σε δύο τελικούς Κλαρίνο και στους δύο. Ωραία, ένα τελικό, ρε. Δύο. Σκοτώθηκε με τον Γκάλι. Ένα τελικό, ρε, το 89. Ε? 87-89. Δύο τελικούς μας πήγε. Α, ναι, ένα που πήρε. Μίλας εσύ. Για ποιο λόγο? Για ΠΑΟΚ. Τι με ενδιαφέρει εθνική. Εγώ ΠΑΟΚ. Πι, Α, Όμικρον και Κάπα. Τι με ενδιαφέρει η εθνική Ελλάδος. Και από ποιον έχασες? Επειδή παίζατε από τον Πανιόνιο και από τον Άρη. Τελικό. Αν θυμάμαι καλά. Κυπέλου. Ναι. Μάλιστα. Ναι, έχασα δύο τελικούς με πολίτη. Είχε και. Πώς το λένε. Είχε και την ένταση με τον Γκάρι τον Παναθηναϊκό. Αυτός δεν ήταν. Ναι. Αλλά... Αυτό ήταν το ότι χειρότερο. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι. Ξέρεις, ένας... πρώτη μέρα που πήγα στον Παναθηναϊκό, αυτό ρώτησα. Σοβαρά. Ναι. Πήγα, έπιασα το φροντιστή και το φυσιοθεραπευτή που ήταν οι ίδιοι. Mm. Δεν πήγα να ρωτήσω, ξέρεις, τους άλλους. Που... Ναι, μην καρφωθείς κιόλας, ναι. Όχι να μην καρφωθώ, γιατί ξέρεις, αυτά που λέγανε θα ήταν, ξέρεις, πολιτική απάντηση. Ναι. Τους έπιασα εκεί πέρα και λέω, πείτε μου τι έγινε. Και τι σου είχαν πει? Μου είπαν ότι στο ημίχρονο έκλαιγε σαν παιδί, ο Γκάλης. Mm. Τον είχε πει, μωρέ, ο πολίτης, ότι κοίταξε να δεις ότι επειδή είναι, παίζανε Ευρώπη. Mm. Και ο Γκάλης, όλο 36-37, πόσο ήταν τότε, με τους αμπελόκηπους παίζανε. Δεν γίνεται να παίξει 40. Όχι αυτό, ήδη τον είχε κάνει κάτι μαγκές. Ήδη τον είχε κάνει κάτι μαγκές, κάτι αλλαγές, κάτι τον άλλαζε θέση, έβγαζε το Γιαννάκη. Άσος έπεσε στον Παναθηναϊκό. Ναι, γιατί ο πολίτης είναι με το Γιαννάκη. Είναι, ναι, αυτοί οι δύο είναι... Αυτός πιο συνδικαλιστής μου φαίνεται ο φίλος. Ο άλλος ήταν πιο λαζοαμερικάνος. Ο Γκάλης. Ναι. Ο Γκάλης έμπαινε, έκανε τη δουλειά του και έφυγε. Ούτε γεια δεν έλεγε. Mm. Ούτε γεια. Ενώ ο Γιαννάκης, που τι να σου πω, μπορεί να μένα και στο ίδιο δωμάτιο με τον πολίτη. Ναι, Γιαννάκης ήταν πολύ, πάντα ήτανε. Και πάντα ο πολίτης με τον Γιαννάκη και τον αγαπούσε πιο πολύ, ρε παιδί μου. Mm. Και... Εκείνο το διάστημα ο Γιαννάκης ήταν on fire, έπαιζε καλά. Mm. Παρόλο που ήταν και πιο μεγάλος. On και fire. On fire. On fire. Γιατί τον έδινε. Jump, γιατί... Ναι, γιατί έβαζε τον Γκάλι playmaker και τον Γιαννάκη διάρρη. Playmaker έπαιζε πάντα, εγώ θυμάμαι αυτό. Εντάξει, Γκάλις. Αλλά όταν ήρθε ο Γιαννάκης, θα παίζανε όπως παίζανε στον Άρη. Ναι. Κατάλαβες, αλλά ο Γιαννάκης από κάτω δούλευε. Ξέρεις, γιατί έπρεπε να πάρει κι άλλα συμβόλαια. Ναι, εννοείται. Και πήρε περισσότερα. Μετά. Δεν ξέρω, μετά πρέπει να σταμάτησε. Όχι, το Πανιόνιο δεν πήγε. Ή μετά το Πανιόνιο πήγε Παναθηναϊκό. Πρώτα πήγε Πανιόνιο και μετά πήγε Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Θυμάμαι λίγο ανάποδα, θα ήθελα να σου πω. Όχι, γιατί παίξαν αντίπαλοι αυτοί δύο τότε με τον Τέρνερ.
Που είχε ρίξει τάπα το Γκάλι και κέρδισε ο Πανιόνιος στον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο πρώτος που έκανε κάρφωμα με χτύπημα την μπάλα στο ταμπλό. Να τα λέμε όλα. Χένρι Τέρνερ. Το θυμάμαι σαν χθες. Και το 360. Το 360. 360 φίλε. Χένρι Τέρνερ. Ξέρεις ότι και τώρα μπορώ. Τι τώρα μπορείς. Από κάτω. 360. Καμιά μέχρι 2,20 φτάνεις. 360 δύσκολα. 360. Θα πατήσεις το πόδι λίγο πλάγια. Θα κάνεις και το βλάσιμο. Δεν υπάρχει. Μπάσιμο θα κάνω. Μπάσιμο θα κάνεις και το τελευταίο. Μπάσιμο δεξί, μπάσιμο με τα δύο πόδια θα πηδήξω. Τα πόδια θα είναι λίγο προς τα μέσα. Θα πηδήξω με τα δύο πόδια και θα κάνω στροφή. Τι να κάνεις το φίβρι Γιαννούλη. Τι να κάνεις δε αγόρι μου. Άπλωσα το εδώ πάνω. Γιατί δεν πετυχαίνεις το Μουντιάλ. Τουλάχιστον μπορείς να παίξεις. Νούμερο. Πες το. Νούμερο, εσύ θα πεις. Ένα κατόμπαλο. Έγινε. Βγάλε το δικό σου. Μόλις έβγαλα ένα κατόμπαλο, κύριε. Α, δεν φτάνουν. Τι είναι, 55. 55 βγήκα από το σπίτι. 60 απλά. Βενζίνη, έξι θα βάλουμε βενζίνη στο δρόμο. Έβαλα βενζίνη γι' αυτό. Γι' αυτό έφυγα με ένα κατσουτάριο και τώρα έβγαλα. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Στα 60 ευρώ. Θα πει το στοιχηματάκι. Τώρα με τη ζέστη, μήπως είναι χειρότερο να το περιμένω το χειμώνα. Ίσα-ίσα, τώρα που δεν θα πάθω και τίποτα, ρε. Με τη ζέστη. Θα είμαι ζεστό. Άμα είναι να κινδυνεύει η ζωή σου, μην το βάλουμε, αγόρι μου. Τώρα έγινε το στοίχημα. Ναι. Και τι λέγαμε, και λέγαμε ότι ο Γκάλης τον είπε ο πολίτης ότι κοίταξε, θα ξεκουραστείς σήμερα. Αλλά μαγκιά, όχι για το καλό του. Αυτό. Εκλαμβάνει, είναι διφορούμενο. Ναι, αυτό πρέπει να το πιάσει 2-3 μέρες πριν. Ναι. Τον παίχτη. Ειδικά άμα είναι ο Γκάλης. Τον Γκάλη, ξέρεις, όποιος είναι τέτοιος. Τον Γκάλη πιάσεις και ένα μήνα πριν, ναι. Και τον πεις ότι κοίταξε, θα παίξουμε, τώρα παίζουμε τους αμπελόγιους, μόλις ανέβηκε η κατηγορία, εμείς Παναθηναϊκός που 500 εκατομμύρια δραχμές μπάζεται, αυτοί 50, δεν υπάρχει, με τίποτα, να κερδίσουν οι αμπελόγιοι. Με Τζανί Σταυρακόπουλο, βέβαια, ναι. Γιώργο Φλόρο, Αμάγια Φάντεμπερκ. Τι. Και Παναγιωταράκο, ο Μαδάρα ή Αμπελόκηπη. Ο Μαδάρα, εντάξει. Ο Μαδάρα, πάμε παρακάτω. Και αντί να τον πει αυτό, να τον πει ότι κοίταξε θα σε ξεκουράσω, γιατί μετά παίζαμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εγώ έχασα τον Γκάλι, δεν έπαιξα αντίπολος για ένα παιχνίδι. Άκου να δεις. Θα είχαμε και highlights, έτσι ξεφτιλίζεται. Θα τον έρχεται να τα πα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε και στα 37 του δεν σε έβλεπε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Πάμε κάνει και πει με τον Γκάλι, αλλά δεν σε έβλεπε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν σε έβλεπε. Δεν και ο Κατσίκη που ήμουνε. Πήγα στο Θεό. Δεν σε έβλεπε. Ναι. Αλλά... Εσύ θα έχει προσβληθεί. Θα σου πω την ιστορία μετά το διάλειμμα τι έγινε εκείνη την εβδομάδα. Τέλος πάντων έπρεπε να πει τον Γκάλι αυτό και αυτό. Και γυρνάει ο Γκάλι και του λέει: το βλέπει το γήπεδο που είναι γεμάτο. Ζήγκα τώρα το γήπεδο. Εγώ το γέμισα. Εμένα ήρθαν να δουν. Τον Γκάλι μάλλον ήρθαν να δούνε. Δεν ήρθαν να δούνε εσένα. Έφαγε και ο Κύπρο Ποντής δεν πάει να κάνει πολλά. Ναι, αυτό έγινε μπροστά σε όλη την ομάδα. Τελείωσε. Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν ήταν τέτα τέτ. Δεν ήταν τέτα τέτ να το πνίξουν και ξέρεις να γίνει βαβά. Έγινε μπροστά σε όλη τη δωδεκάδα. Σε όλους τους φροντιστές. Το σώζεις πάλι. Δεν σώζεται αυτό. Το σώζεις. Δηλαδή είναι ακριβώς, ας πούμε... Όχι την αξία του Γκάλι. Ναι, γιατί ας τον Γκάλι το σώζει. Είσαι μπροστά στην 11άδα, στη 18άδα, στο ποδόσφαιρο τώρα, και λες τον Γκαρσία, κοίταξε σήμερα θα σε ξεκουράσω. Όχι, του αλλάξαν θέση μια φορά. Όχι, και δεν ταξίδεψε. Και πες. Το αλλάξαν θέση. Από εδώ τον πήγαν εδώ. Εντάξει, ναι, φαντάσου να τον πει. 8 διαφορετικά μέτρα. Ναι, να τον πει αυτό το πράγμα. Ας πούμε τώρα σου λέω, επειδή με τον Γκαρσία όλοι ξέρεις, τον γουστάρουν στον πάγο. Να γίνει αυτό. Τι θα γινόταν μέσα από εκεί. Α σου πω ότι έγινε όταν έγινε αυτό. Α, έγινε αυτό. Ναι, δεν τον περιμέναμε να χάρη λάβω. Και με εμένα έγινε. Σέφαξε τον προπονητή, είναι άλλη κουβέντα. Το λες. Ναι, τι. Είχες τα έτσι να το πει εκείνη την εποχή. Ότι εγώ τον έφαγα, παιδιά, ήταν λίγο. Ήταν με πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος, μου λέει, είπε ο προπονητής, ή αυτό, εγώ ή αυτός. Και το λέω, μάλλον, όχι, λέω, πρόεδρε, δεν κατάλαβες, ή εγώ ή αυτός. Και την άλλη μέρα το πρωί, χαιρετούρα, thank you guys και τέτοια. Εκτός από σένα. Εκτός από μένα και τον Άγγελο τον Μιχόπουλο. Α, και ο Μιχόπουλος τον έσκαβε. Ναι, ρε φίλε. Μάλλον ο Μιχόπουλος δεν τον έσκαβε, αυτός τον είπε. Αυτός τον το είπε. Ναι. Ναι, θα τον πήρε τηλέφωνο και θα τον είπε, you know, hello. Έχει φύγει προπονητής μπροστά μου.
Μετά από ένα ξάνθι ΠΑΟΚ, ο Παράσχος. Ναι. Τηλεφωνικά. Είχαμε κλείσει ο Σάντος, τώρα εντάξει. Εκεί πήγε ο Ζαγόρα άπειρος ακόμα παραγωγικά, πήγε να τον κολομπαρέψει λίγο, είπε τον Πουλιοτόπουλο, ναι, αυτό. Εκεί ήταν άπειρος, εκεί του λες τα είσαι αδερφέ, μια χαρά, χρυσός, καλός, είναι ελεύθερος ο Σάντος, σε παρακαλώ δηλαδή. Α, έτσι έγινε, δεν τον φάγανε γιατί... Δεν βλεπόμασταν, βρε αγόρι μου, αλλά... Όχι, αυτό σου λέω, δεν φαγώθηκε ότι... Πρώτη αγωνιστική ήταν, είχε πρόβλημα με τους παίκτες, εμείς είχαμε όλοι πρόβλημα. Όχι, παίκτες δεν είχε. Όχι, είχε ναι, αυτό σου λέω, διαφορετικό αυτό, ρε. Ναι. Εντάξει, ήταν διαφορετικό, ρε. Τώρα, αν έχεις τον Phil Jackson και έχεις και τον άλλον που είχαμε εμείς τον Τελεμέ, τι θα πεις. Το σέλφι τον... Δεν θυμάμαι. Το σέλφλες. Δεν θυμάμαι. Τον Εβραίο τεχνικό. Δεν θυμάμαι. Τον Ισραηλινό. Δεν θυμάμαι. Αυτό με την οδογλυφίδα. Δεν θυμάμαι. Στον πάγκο, σε έβαζε δύο λεπτά. Δεν θυμάμαι. Αυτό να. Αυτό να. Το λες, τον κάτοχο Γιουρολίγκας που με τη Μακάπη Τελαβίβ. Που τα είχε κάνει όλα με τον Μιζράχη, πώς τα έκανε και τον πρόεδρο. Τα είχε σηκώσει όλα. Αυτός δεν πήρε. Δεν πήρε αυτός, όχι. Δεν πήρε. Με δίδυμο όμως, ποιο δίδυμο είχε η Μακάπη. Δεν ξέρω, ρε. Μη με ρωτήσεις, δεν είπα εγώ το όνομά του. Εγώ το λέω. Ποιο δίδυμο είχε ξένων. Που τον έναν τον έφερα εδώ και τον άλλον τον πέτυχα σε τελικό απέναντί μου. Κάτι πιο δύσκολο μπορείς να μου βάλεις. Ποιο? Είχε τον Μπάρλοου, ναι, και τον Μαγκή. Τον Μαγκή. Οι οποίοι πού παίζαν μετά? Σε εμάς ο ένας και στην Σαραγώσα ο άλλος. Πριν τη Σαραγώσα που είχε πάει ο Μαγκή? Δεν θυμάμαι. Νομίζω είχε πάει Ιταλία. Τον θέλαμε στον ΠΑΟΚ. Βέβαια τον θέλαμε, παιχτάρα ήταν. Τον θέλαμε και... Μόνο που είχε δώσει και την αγκολιά στο Γιαννάκη, Σταυρούπολη πρέπει να ακούγονταν. Ναι! Νομίζω πέθανε κι αυτός. Όχι, ρε, τον πέθανε στο Μαγκή, ρε. Πέθανε ο Μαγκή. Πέθανε ο Μαγκή. Ναι. Όχι, ρε, που... Το επίτιμο μέλος. Κάτσε, ρε, φίλε. Πέθανε ο Μαγκή, σου παραπηλάς. Ναι. Έλα τώρα, πού μας κάνεις. Πάμε στο διάλειμμα. Περίμενα εδώ, πέθανε ο Μαγκή, ρε. Πάμε, πέθανε, σου λέω. Κέβιν, Κέβιν, τι Κέβιν, μωρέ. Κέβιν, μα... Όχ, πώς γράφεται το Μαγκή, όχ, όχ, όχ. G, E, τι Μαγκή, τι δύο G. Έτσι, 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 σταμάτα, ρε. Κέβιν Μαγκή, να τους. Died το 2003, τον έφερε σκεφτό. Died, είδες, το 2003, πέρασαν τόσα χρόνια. Το 59 γεννήθηκε. Το 59? Ποιο 59, μας είναι άλλος, ρε, Images. Όχι, ρε, Κέβιν Μαγκή, αυτός είναι. Όχι, ρε, Images, ρε, πού να έχει Images, ρε. Images, πώς να μην έχει Images. Πού να έχει, ρε. All stories. Αυτοί μας βγάλανε έναν... Κέβιν Μαγκή. Περίμενε. Μακάμπι. Μήπως δεν γράφεται έτσι, γιατί μας έβγαλε έναν. Πώς το πεθάναμε. Δύο C. Ξέρω πώς γράφει το Μακάμπι. Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Μπάρλου με φανέλα της Μακάμπι. Ναι, ρε φίλε. Αυτός είναι ο Μαγκή. Όχι, αυτός. Όχι. Δεν είναι ο Μαγκή αυτός. Αυτός είναι ο Μαγκή. Για άνοιξε φωτογραφία πριν στο παλέτο σπόρο εδώ. Ναι, αλλά με ποιους. Με ποιους να είναι. Κέβιν Μαγκή. Γκάρι Ινδιάνα το 59. Τι λες, δε φίλε, τόσο μεγάλος ήταν όταν παίξαμε. Το 59 είναι ποιος. 104 κιλά, 2-3. Ακριβώς τα ίδια κιλά με 30 πόντους διαφορά. 104 κιλά. 104 κιλά, όπως δηλαδή. Πέσε σε αργός, αποκτήθηκε από τον Μπάουκ. Να το είδες, καλά τα θυμάμαι. Και μετά που έπαιξε. Παρίρα Σινκ. Τη Τωρίνο και τη Βαρέζε. Και Μακάμπι Ρισόν, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει πλέον. Ο Μαγκή έφυγε πρόωρα από τη ζωή, 44 ετών. Άιντε. Σε τροχαίο, ρε. Ναι. Σε τροχαίο, ρε. Δεν το ήξερα, ρε. Πέθανε ο Μαγκή. Ναι. Εδώ έρχονται τα μηνυματάκια. Πάμε στο διάλειμμα. Και επειδή είπαμε για προπονητές, θα μου πεις μετά το διάλειμμα. Ναι. Ο Σανπάολη πήγε στην προπόνηση. Μόνος του, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, ναι. Γιατί δεν ενημερώθηκε από την Ομοσπονδία ότι άλλαξε η ώρα. Τι άλλαξε η ώρα? Άλλαξε η ώρα και ήξεραν όλοι οι άλλοι. Ναι. Εδώ στον Σανπάολη. Και στον ΠΑΟΚ το έχουμε κάνει αυτό με την ώρα. Πάμε. Έλα, να είμαστε πάλι. Επιστρέψαμε. Να είμαστε. Ξεκινάει ο Κέιν σε 17 λεπτά. Αγγλία, Τινησία. Οι δύο αφρικανικές ομάδες που παίξανε μέχρι τώρα. Ναι. Έχουν αυτό το γκολ, κάτσε να το καλύψουμε. Μην γίνει το 3 στα 3, ας πετάξουμε ένα δεκάρικο στο αυτό το γκολ. Περίμενε λίγο, περίμενε. Εδώ, εδώ. Την Ισία, Αγγλία. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε χθες το πρωτάθλημα. Περίμενε να παίξουμε το αυτό το γκολ και θα πεις ότι θες μετά. Περίμενε, μην το μετά το κουραστικό, τους κουραστικούς 5 τελικούς. Στο γκολ 12 φράγκα. Βάζεις 10, θα κάνεις 120. Ναι.
Αφρικανοί είναι αυτοί. Βέβαια μπορούν και οι Άγγλοι να το κάνουν, δεν θα μας χαλάσει, τέτοια λεφτά θα πάρουμε, αλλά ποντάρεις στην Αφρική. Αύριο βροχές. Και καταιγίδες. Και καταιγίδες. Εντάξει, στο μεταξύ, καλά που δεν φύγαμε σε αυτό το Κυριακό, καλά που μπήκα στα site και είδα τον καιρό. Εσύ το είπα αυτό, ρε φίλε. Να φύγουμε. Καλά που δεν έγινε. Κοίτα, μπορούσαμε να πάμε κάπου ρομαντικά, αλλά δεν είμαι ρομαντικός. Δεν πήγες, πού πήγες στην Καλαμπάκα, δεν έπαιξε τη ρομάτζα πήγα, σου. Καλαμπάκα πήγα, φίλε, ήθελε η Λία να δει. Ναι, δεν έπαιξε τη ρομάτζα σου. Ρομάτζα στην Καλαμπάκα. Γιατί πήγες στην Καλαμπάκα, τι πήγες να δει. Στην Καλαμπάκα, ρε φίλε, όποιος ζει πάνω από 4 μέρες το τροφοδοτούν με μπόνους και 4 καφετέρες, εντάξει, και 5 φαγάδικα. Ναι, αφού σε είπα, πήγαινε στην Καρδίτσα, ρε. Καρδίτσα, φίλε, γιατί δεν πήγα Καρδίτσα. Πήγα τρίκαλα, ωραία ήταν. Θα πάω και Καρδίτσα, φίλε. Το έχω αυτό, το extreme τουρισμό. Πού θα πας Καρδίτσα? Μέσα, στον Ιούλιο. Θα λείπω Ιούλιο, λέει Γιάννη, θα λείπω. Εντάξει, φίλε, να τα βολέψουμε, άμα είναι να έρθεις. Στο χωριό όμως θα πάμε, δεν θα πάμε. Στο χωριό πάμε, δεν θα πάμε, εννοείται. Στον πύργο του Άιφελ της Καρδίτσας θα πάμε. Πάμε στο χωριό, πάμε καθαρό αέρα, να φάμε αρνίσια πρόβια παϊδάκια. Μόνο. Μόνο. Και δηλαδή λουκάνικο. Πρωινό, παϊδάκια. Άλλο. Όχι, το πρωινό είναι τι? Λουκάνικο. Λουκάνικο με αυγό. Ναι. Ωραία, το δέχομαι. Μεσημεριανό, παϊδάκια. Ναι. Δεκατιανό. Δεν τρώμε εμείς τέτοια. Δεκατιανό, δεν έχει πέντε παϊδάκια. Δεν τρώμε τέτοια. Ωραία, μεσημεριανό, παϊδάκι. Και βραδινό. Σαλάτα, έχουμε... όχι πατάτες και τέτοια, μόνο σαλάτα. Παϊδάκι και σαλάτα. Έχουμε μπαχτσέ, ξέρεις. Τι μπαχτσέ, δικό σα. Βέβαια, τι. Δεν ψήσετε το γείτονα. Το γείτονα ναι. Ψηρίζουμε καλαμπόκια, ρε φίλε. Α, ωραίο. Και καρπούζι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο ψήρισμα. Απογευματινό λίγο έτσι για να σπάσει. Καφέ, καφέ έχει. Ναι, και μετά το βράδυ η αρνίσια. Το βράδυ μετά. Και ένα κιλό κοκακόλα μετά. Ή σόδα. Σόδα, φίλε. Φίλε, δεν γίνεται. Έχω, εγώ στο ψυγείο είναι... Η για οποία η Μαριάννα, φίλη της αδερφής μου, έχει στη Σαντορίνη άνοιξε μαγαζί ναι, και έχει μόνο καρδιτσιώτικα κρέατα. Αυτό είναι. Και πληρώνει όλο τη σούβλα εκεί, καμιά 70 ευρώ τη μερίδα. Καλά να πάθει. Καλά να πάθει, ας πούμε. Ναι, αλλά τα κρέατα είναι από εκεί. Έχετε καλά κρέατα, δηλαδή, ναι. Ναι. Τίποτε. Από τα καλά πράγματα που έχουμε. Έχουμε Τσίπρο και... Τσίπρο. Τσίπρο με 26 φουσκάλες. Αυτό ποτέ δεν κατάλαβα τι σημαίνει, τι είναι. Κανείς δεν κατάλαβε. Μετράνε τις φουσκάλες, πού είναι οι φουσκάλες, ούτε ξέρω πού είναι. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό με γλυκάνες σου, χωρίς γλυκάνες, δεν κατάλαβα. Όλα ίδια μου φαίνονται, ναι. Γι' αυτό δεν πίνω ποτέ. Γι' αυτό δεν πίνω ποτέ Τσίπρο. Και τουρισμό έχουμε. Τι τουρισμό? Στην κεντρική πλατεία, ρε φίλε. Έχει πλατεία. Αν έχει πλατεία. Ναι. Καρδίτσα έχει 30.000, 40.000 πληθυσμού και έχει 35.000 καρέκλες. Σε πλατείες. Ναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Είναι... Όλοι έχουν τη δικιά τους. Όλοι έχουν τη δικιά. Δεν υπάρχει να πας κάπου για μην κάτσεις. Να πεις γέμισε το μαζί. Είναι όλα γεμάτα. Μέχρι τις 12 η ώρα. Μετά ξαφανίζονται όλοι για την μέση. Μετά όλοι πάνε πίνουν ένα τσιπουράκι. Ναι. Μεταφέρονται στα βέρνα, όχι σπίτι. Πάνε μία η ώρα και μία η ώρα κλείνουν. Όχι, κλείνουν, δεν υπάρχει ψυχή. Βιολογικός πόλεμος. Ναι. Τι λες, και μετά τα πόημα για καφέ. Το έχω πάθει μια φορά σε μια στο Λέομπεν της Αυστρίας. Στο Λέομπεν, όπου 8 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Πίστευες ότι έχει πέσει ένα μικρόβιο και πεθάναν όλοι. Πω από εκεί, το χειρότερο που. Το δικό μου είναι στη Σιένα. Σιένα, έτσι είναι. Σιένα, φίλε, είναι το χειρότερο μέρος. Η καλύτερη. Μάλλον έχει το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη. Καλύτερο συνθήκες να παίξεις μπάσκετ και είναι ένα τζομπανοχώρι οποίο μόνο μία πλατεία και τίποτα άλλο. Δηλαδή 364 μέρες του χρόνου. Πάνε στην πλατεία. Πάνε όλοι στην πλατεία και μία φορά το χρόνο γίνεται ο αγώνας με τα άλογα. Κάθε οικογένεια έχει ένα άλογο για μία σημεία. Όπως Σταυρούπολη, έτσι μεγαλώσαμε. Και φέρνουν καμιά εικοσαριά φορές γύρω-γύρω τα άλογα, τα οποία τα μισά πέφτουν, ξανασηκώνουν γιατί είναι με μπαντιλίκια πάνε. Αυτό γίνεται 200-300 χρόνια, δεν ξέρω τι. Ναι. Και είναι μάγκα, ξέρεις, όποιο άλογο κερδίσει, η οικογένεια αυτή που το έχει, που το... Είναι οι σφίχτες της χρονιάς. Αλλά όλοι οι Σιένα. Αλλά όλοι οι Σιένα είναι αυτό. Έχει άλογο. Και είναι τώρα όσοι πάνε και σπουδάζουν ή όσοι πάνε στην Ιταλία και λένε όπω Σιένα καταπληκτικά. Τι καταπληκτική βρεζό, πες τον. Ναι. 7 η ώρα ναι. Το απόγευμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αν δεν έφαγες θα πεθάνεις. Αν δεν έχεις φάει δεν ναι, με τίποτα. Το έχω πάθει αυτό στις Βρυξέλλες. Ναι. Και έχει καμιά δεκαριά φανάρια όλο το πόλι, χωριό, δεν ξέρω, δεν μου καταλάβει τι είναι αυτή η πόλη, τι είναι αυτό. Ναι. Το Σιένα γενικά. Όλα πορτοκαλί, να αναβοσβήνουμε. Α, δεν χρειάζεται καν τζάμπα, δηλαδή και είναι ρεύμα. Δηλαδή,
που ήρθα. Και πόσο κάθεσαι εκεί? Ένα μήνα. Έσκασα. Ένα μήνα. Τότε με το τέτοιο που σε φέραν πίσω ήταν. Έσκασα. Τότε που με το στρατό που βγήκαν οι υπότακτους λιπουτάκτης. Ψάχναν να με βρούνε. Και που σε βρήκανε, έκανε στρατιωτικό. Έκανα, ρε φίλε. Τι έκανε? Στρατοδικείο με πήγανε. Ναι, μετά τι κάθεσαι καθόλου? Μόνο στρατοδικείο έκανε στρατό. Πήγα εγώ με δικηγόρο. Για πες το σκηνικό. Πάω στο στρατοδικείο και έχω μαζί μου. Γιατί σε πάει στρατοδικείο? Γιατί ήμουνα δύο φορές ανυπότακτος λιποτάκτης. Δύο φορές. Αλλά αυτό τώρα είχαν μια διεύθυνση που έπαιζα στον ΠΑΟΚ το 1997. Ναι, και σου στέλνανε αυτή και δεν το και μου στέλνανε, εγώ έχω αλλάξει σπίτια αυτό, το ένα το άλλο. Ήταν να πάμε φαντάρι μαζί με τον Βασιλιάδη το 2004 τότε εκεί πέρα με τις εθνικές ομάδες με αυτά. Και πήγαν οι μισοί, άλλη μισή τα πηγαίναμε μετά. Ο Γιάννης Ιωαννίδης που θα τα κανόνιζε, ο φίλος ο Ξανθός, κολλητός, λέει ότι θα πάνε οι άλλοι τον άλλο μήνα, γίνεται βουλευτής, δεν το διώχνουν από την εθνική ομάδα και κάτι τέτοια, δεν πήγαμε. Γιατί έπρεπε να πάει ο Τσακαλίδης τότε, μην το χάσουνε. Τέλος πάντων, και μου πάω να υπογράψω στην Πολώνια. Κίντερ Μπολόνια. Ναι. Όχι Μπολόνια. Φορτιτούτο. Με Σάβιτς. General Manager. Μια χαρά τα φτιάξατε και κονόμα. Έτρωγε ο Σάβιτς ή δεν? Όχι ρε, τι να το φάει. Πιο πολλά από όλους είχε ο Σάβιτς. Ναι. Και μου λέει, έλα λέει, κατευθείαν συμβόλαιο αυτά, όλα, έλα να σε δοκιμάσουμε, να δούμε σε τι κατάσταση είσαι. Φεύγω από τη Σιένα, πάω κατευθείαν εκεί 6 ώρες φορτιτούτο. Κάνω μια προπόνηση, το βράδυ φιλικό, βάζω καμιά 19-20 πόντους. Αν θυμάμαι καλά, σούπερ μια χαρά. Τέλεια, με παίρνει ο πατέρας μου τηλέφωνο. Μάλλον παίρνω εγώ τον πατέρα μου, έλα τι γίνεται, πώς πάτε εκεί πέρα για αυτά, μάνα καλά. Μου λέει, πες αλεύρι. Τι έγινε, λέω. Μου λέει, πες αλεύρι, λέω αλεύρι. Στρατονομία σε γυρεύει. Ποια στρατονομία, λέω. Το διανύει το μου λέει, στρατονομία. Δεν έχω πάει φαντάρος, λέω. Και μου λέει, δεν ξέρω, βρες άκρη. Λέει, ήρθαν στην Καρδίτσα. Πήγαν στην Καρδίτσα στρατοδρομία. Δηλαδή, εφημερίδε τα ζώα δεν τα διαβάζανε. Ναι, δεν διαβάζανε ότι υπογράφει ο Γιαννούλη και τα ζώα. Δεν μοσχάρια, δεν γιατί... ξέρουν. Ναι. Τέλος πάντων, ποιον να πάρω, πού να ξέρω ποιον. Μιλάω με το μάνατζερ μου τότε και μου λέει ο Περπέρογλου, ο παίκτη του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού αυτού, ο μπαμπά του είναι εκεί, στο περιοδεύω, πώ το λέγανε, που περνάγαμε την πρώτη φορά που πας φαντάρο. Στο κέντρο. Στο κέντρο εκεί. Το παίρνω. Ναι, ναι. Το παίρνω τηλέφωνο τέλος πάντων. Βρίσκω το τηλέφωνό του. Ναι, ο Γιαννούλης είμαι και αυτά. Παιχταρά, ναι. Έτσι και έτσι. Λέω, με ψάχνει στρατονομία. Μου λέει, άσε να ψάξω να βρω. Με παίρνει τηλέφωνο σε μια ώρα. Εγώ τώρα ξέρεις, είμαι σε προπόνηση. Δεν μπορώ. Τίποτα. Τα έχουμε συμφωνήσει. Περιμένω να έρθει. Καλό συμβόλαιο. Ναι, μια χαρά. Να έρθει, περίμενα τη μάνατζερ μου, τη Μοίρα την Πόλιο, συγχωρέθηκε κι αυτήν. Την έφασε κι αυτήν. Όλοι πεθάνε. Ναι, Γιάννουλη, δεν έχεις αφήσει άνθρωπο. Τέλος πάντων έρχεται, ναι, λέγε. Τελειώνει η προπόνηση, παίρνω τηλέφωνο τον Περπέρογλου, του μπαμπά, Νίκος Περπέρογλου. Το λέω, κύριε Νίκο, λέω έτσι και, τι γίνεται, μου λέει αγόρι μου, έτσι και χτυπήσει οπουδήποτε το διαβατήριό σου, σε μαντρώνουνε. Τι, γιατί λέω, ξέρεις, και μου λέει αυτός δύο φορές αν υπόθεση θεωρείσαι κατάσκοπο. Δηλαδή ναι, είναι χοντρό. Ναι, ναι. Αλλά χωρίς να ξέρω, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν. Πού να ξέρω εγώ που πήγαιναν τα γράμματα αυτά που με ψάχνανε. Και είναι πολύ χοντρό αυτό. Πάρα πολύ. Μπορεί να βάζει τα δικηγόρα να καθαρίσει την μπουκάδα, να γούνε. Και μου λέει, το λέω, τι γίνεται, μου λέει, πού είσαι, λέω, τον είχα πει ότι είμαι στην Ιταλία. Ωραία, μου λέει, έλα κατευθείαν εδώ, αλλά να μου πει την πτήση, να έρθω κι εγώ, μου λέει. Γιατί θα σε βάλουν χειροπέδες και τι λες, του λέω, ρε. Κι όμως είναι έτσι. Τέλος πάντων, λέω το Σάβιτς, κοίταξε, έτσι και έτσι. Μου λέει, πήγαινε, καθάρισε και έλα, σε δύο μέρες να έρθεις. Μου λέει, δεν θα πω εγώ ότι πήγες να πάρεις τα πράγματά σου, κάτι. Ναι, λέει, το φτιάξουμε. Ρέπεσα προπονητής, ναι, σούπερ ομάδα, σούπερ ομάδα, θα σου πω μετά. Κανονίζω να πάω. Με το που μου λένε περίμενε τελευταίος και να περάσουν όλοι από τον έλεγχο διαβατηρίων, να είμαι ο τελευταίος.
είναι η στρατονομία σε εκεί πέρα. Με περιμένουν, με βλέπουν, με κάνουν νοήματα. Τους έκανα εγώ έξω κάτι τέτοια ψηλά τα χέρια. Χεσμεντέ. Ερχόμαστε, φτάνουμε εκεί πέρα. Μου λένε Κυριανού, λέει, ξέρετε, λέω να το γνωρίζω. Και κάνει ένας κλακ και βγάζει χειροπέδες. Λέω, τι κάνεις μεγάλε. Και το λέω, άλλος μάζεψέ τα. Και άμα δεν ήταν οι αστυνομικοί, οι στρατονόμοι ήθελαν να με βάλουν. Έτσι λέει το, ξέρεις, το πρωτόκολλο. Δεν θα τους βάλωσαμε στρατό που τους βρίσκαμε, δεν έλεγε. Με βάζουν στο τζιπ μέσα και με πάνε κατευθείαν. Στη... πώς το λένε, στο ρούφ εκεί πέρα. Ναι, εκεί είναι το δικείο. Εκεί. Και με... κατευθείαν. Ναι. Έχουμε κανονίσει με τον δικηγόρο. Ποιον έχω δικηγόρο? Το Γιάννη το Μαρακάκι. Αθλητής ρε φίλε. Γκόμενες βάζεις αυτά, άπειρε, πάμε παρακάτω. Φτάνουμε εκεί πέρα. Όπου έχει πολλά κοντάρια, βάζεις το αντίστροφο. Ναι, εντάξει. Εκεί την ώρα, εντάξει. Φτάνουμε στο δικαστήριο, τι είναι αυτό. Ανεβαίνει ένας πριν από μένα. Μόνος του, ούτε δικηγόρο, ούτε τίποτα. Από εμένα ο Μαρακάκης, γαμπρός, ξέρεις, κολλητά, κουστούμια εκεί πέρα. Του λέει, τι έγινε, το λέει, μάγκας ο δικαστής, έτσι ωραίος. Το λέει, τι έγινε ρε μάγκα, του λέει, λέει, γιατί δεν πήγες φαντάρος. Ερωτεύτηκα κύριε πρόεδρε, τι ερωτεύτηκες, του λέει. Ένα λέει, πήγα στη Γερμανία, την καψουρεύτηκα και έτσι και είμαστε μαζί διακοπές και τι να κάνω, μου είπε εκεί, θα μου βρίσκει και δουλειά. Α, ναι λέει, ναι, ναι. Και τι έγινε τελικά, λέει, με παράτησε μετά, με έδιωξε, βρήκε έναν άλλον πλούσιο, εγώ δεν είχα λεφτά. Και τι γίνεται, έλεγε και αποφάσισα να έρθω και το πιάσα και το μαζέψανε. Δεν την κόμενα να λέει, ξέρεις, να λέει τέτοια ο δικαστής. Πώς έφαγε αυτός? Αυτός έφαγε, δεν ξέρω, δεν βγήκε απόφαση εκείνη την ώρα, ρε. Αλλά θα πήγαινε με την επόμενη, την επόμενη σειρά, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Φωνάζει εμένα, είσαι ο και λέγεσαι. Λέω, Γιαννούλης Ιωάννης, ξέρω αυτό εδώ και δεν λέω... Τάγμα αυτό, δεν τα ήξερα που ήμουνα, δεν ήμουνα. Αφού δεν ήσουν, γιατί δεν το ήξερα που ήμουνα. Και αρχίζει αυτός και με ψαρώνει. Και λέει, εσύ ποιος είσαι, λέει. Λέει, Ιωάννης Μαρακάκης, λέει, και εσύ, και εσύ. Ναι, έβαλε σαν άντρα να κάνει το Brooklyn, ναι, πάμε. Ναι. Το λέει, πριν έρθω σε σένα, ψηλέ. Έτσι, ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι, λέει, το δικηγόρο σου. Ναι. Σε ποιο κουτί, λέει, είναι. Το λέει, ορίστε. Λέει, σε ποιο κουτί είναι, σας παρακαλώ. Και τον βλέπω αγριεύει δικός μου, τον αγριοκοιτάω, το Μαρακάκι. Αλλά δεν έχω καταλάβει τι γίνεται, τι σε ποιο κουτί. Ήταν στο deal. Και ήθελε ο δικαστής να τον πει σε ποιο είναι κουτί, να κάνει πλάκα τη γυναίκα του. Να την πει, ναι, στο 20 νούμερο και να πει το πέτυχα. Άκου εδώ ρε, και να καβλαντίζει ο δικαστής. Εγώ να έχω χεστεί απάνω, δηλαδή να στάζω, να είμαι... γιατί δεν πεις φαντάζω, αφού εσύ λέει παίκτης εθνικής ομάδας, λέει και αυτά. Αλλά ωραία, εντάξει, ξέρεις, με ξέρει, λέω, κατάλαβε. Λέω, κύριε δικαστά, ξέρεις, χεσμεντέ. Μου λέει, κύριε δικαστά, λέω, τι να πω, λέω, άλλαζα σπίτια, άλλαζα ομάδες. Τώρα μου λέει, που μες, ξέρεις, που μες, μου λέει. Λέω, τώρα έχω, λέω, μένω στη Θεσσαλονίκη, λέω, είναι η έδρα μου. Τότε έμεινα δίπλα, απέναντι του Μακεδονία Παλάς. Και μου λέει, πού μένεις? Λέω, αυτή την οδό, λέω. Μου λέει, άμα μου πεις πώς λέγεται, λέει, αυτή η περιοχή, δεν θα σε ρίξω πολλά χρόνια. Μόλις μου λέει χρόνια. Δηλαδή, πρέπει να... Δηλαδή, μαχαιριά στην καρδιά. Τι χρόνια, δηλαδή, ξέρεις τώρα... πού να περάσει μέσα. Έργα, σαν να βλέπω τώρα το πλατούν, ξέρω, θα με στείλει στο Βιετνάμ. Φάλιρο, φιλίρο, κάπως έτσι. Δεν έβγαινε. Μου λέει, λίγοι το ξέρουν αυτό. Εγώ είμαι Μακεδόνας, λέει, είμαι Καρντάσια από πάνω. Λίγοι ξέρουν ότι αυτή την περιοχή τη λένε φιλίρο. Φάλιρο. Ναι, τώρα σου λέω τώρα... Φίλιρο είναι πάνω στις αρκούδες. Ναι, ρε, το ξέρω. Τώρα σου λέω, χέστηκα πάνω μου και την ώρα που το έλεγε. Μου λέει, άμα δεν μου πει ο δικός σου σε ποιο κουτί είναι... Και να λέει ο Μαρακάκης, μα κύριε πρόεδρε, ξέρω εγώ, κύριε στρατηγέ, είναι μαγνητοσκοπημένα, δεν ξέρω ποια εβδομάδα είναι. Αλλά είναι και μαγνητοσκοπημένα. Τώρα σου μιλάω,
Τέλος πάντων, ναι. Ξέρω εγώ, λέει κάποια ερώτηση να κάνεις. Εγώ λέω τι ερώτηση. Μου λέει πού θα παίξει φέτος. Λέω ήμουν στην Ιταλία, ξέρεις, ενημερώθηκε, τον ναι. Είπαμε ρε παιδί μου, ξέρεις. Λέω τώρα είναι ευκαιρία, λέω να. Πάει να κάνω ένα καλό συμβόλαιο. Ναι, να κάνω ένα καλό συμβόλαιο, ομάδα Ευρωλίγκας. Λέω πολύ καλό για την καριέρα μου. Ναι. Μόλις επιστρέψω, θα πάω την άλλη μέρα, λέω κατευθείαν. Λέει δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να. Δεν γίνεται. Γιατί ήμουν δύο φορές ανυπότακτος λιποτάκτης. Εντάξει, άλλα και άλλα γίνονται. Αυτό δεν γίνεται. Ναι, ήταν τότε με τον Παπαγαλιάτη, τότε που ψάχναν όλα. Και μου λέει δεν μπορείς να φύγεις από την Ελλάδα. Μπορείς να φύγεις μόνο άμα η ομάδα σου πει πάει δύο μέρες. Γιατί πάντα τα ελέγχουν αυτά. Δεν το ήξερα ότι είναι πράγματι έτσι, ναι. Δηλαδή να πάει να παίξει έναν αγώνα δύο μέρες και να ξαναγυρίσει. Λέει δεν μπορείς να πας έξω. Δηλαδή να μένεις μόνιμα έξω και να έρχεσαι να. Λίγες φορές στην Ελλάδα. Λέει, για πόσο καιρό αυτό? Για ένα χρόνο μου είπε. Ούτε ένα χρόνο. Σκόπι συμβόλαιο. 8 μήνες, 10 μήνες, κάτι τέτοιο. Ο Σάββης δεν έμεινε και σε πάρει την άλλη χρονιά. Να σου πω τώρα. Παίρνω τηλέφωνο τη μάνατζερ μου. Τη λέω έτσι και έτσι. Λέω δεν γίνεται να έρθω. Άλλο να ουρλιάζει αυτή. Να παίρνω το Σάββης, να με παίρνει ο Σάββης, να με φωνάζει, να με κάνει, λέει ακύρος άλλον παίχτη γιατί βρήκαμε εσένα και τι γίνεται. Σόλμηση, ναι. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, στεναχώρια, εγώ τρελάθηκα. Και έτσι πήγα στον Πανιόνιο. Και τι έγινε στο Final Four της Ευρωλίγκας? Πήγε η Φορτιτούτο. Και έπαιξε τελικό Ευρώπης με τη Μακάμπη. Εντάξει, την έξι Μακάμπη 30 πόντους, ναι. Αλλά έπαιξε τελικό Ευρώπης, ρε φίλε. Δηλαδή αυτή η ομάδα έπαιξε τελικό Ευρώπης. Και εγώ έπαιζα στον Πανιόνιο. Και επειδή δεν είχες έναν μυποτορατή στη γειτονιά να πήρε, να σε βρει και να πήρε παιδιά. Ναι ρε εδώ, φίλε. Ναι. Άκου εδώ. Μόνο ξύλο. Μόνο ξύλο. Πάμε στο διάλειμμα. Μόνο ξύλο. Ποιο διάλειμμα τώρα. Ποιο διάλειμμα. Γκολ νούμερο 1 για τον Χάρι Κέιν. Το Χάρι Κλίνο. Αρχίσει να γράφει το κοντέρ νωρίς νωρίς. Στο 12. Με το που πάτησε η Λένα στο στούντιο, πού σε αγάπη μου, τι είσαι, τι καψούρα σε έχω. Μίλα μου για σένα, μίλα μου βρώμικα, μίλα μου ό,τι θες. Από τη στιγμή που έβαλε τον κόλλο Κέιν, λέγει ό,τι θέλεις. Λένα Ζωγκαρά, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται, Γιαννούλη. Τραγουδάει τα δικά σου. Ωραία. Αυτό, καλλιτεχνικά θα τα πείτε εσείς λοιπόν. Εγώ ναι. Τη βλέπω αλλιώς. Πώς τη βλέπεις? Εγώ τη βλέπω αλλιώς, ρε φίλε, δεν μπορώ. Σαν θηλυκό. Σαν θηλυκό. Ονειρό θηλυκό, γιατί. Θηλυκό. Θηλυκό, αρσενικό θηλυκό. Εγώ βλέπω τη Λένα έτσι. Εσύ που είσαι καλλιτεχνικός πράκτορας πλέον. Ναι. Μετά από μετά από μπασκετικός πράκτορας. Εντάξει. Ναι. Μπορείς να τη δεις καλλιτεχνικά. Μόνο καλλιτεχνικά. Μόνο καλλιτεχνικά. Ωραία, εντάξει. Τι βγάλαμε την άκρη μας. Ο Βασίλης Στενής, το Βασίλη τον διχωρεί του συσύστησα. Μιλάμε για τρυφερό αγόρι. Μαλλιά σαν τα λίγα. Ακόμα τι κάνει, τι γίνεται στη ζωή του. Τίποτα θα κρατάει όλα κρυφά. Για να ακούσουμε κάποιο τραγούδι σου. Θα βάλουμε. Έχει ένα, το δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και παίζει και παντού. Τώρα το τελευταίο που έβγαλε. Πώς το λένε? Όνειρα. Όνειρα. Όνειρα κάνω για τον Κέιν. Αυτό μπορεί να μου τραγουδήσει σε κάποια φάση να το κάνουμε. Όνειρα κάνω για τον Κέιν. Όνειρα κάνω για τον Κέιν. 0-1 η εθνική Αγγλία, η ιστορική εθνική Αγγλία. Οι άνθρωποι που είναι 12 χώρες σε ένα νησί και δεν μπορούν να γίνουν μία με τίποτα. Τι έπαθε? Τι? Θα βαρέσει τον Ιχολήπτη? Όχι, Γιάννη. Είναι απειλή τον Ιχολήπτη. Εντάξει, μην το βαράς. Τι να βαράς? Έχουν συνδικαλιστικό όργανο καλό αυτό. Αφού είναι, πώς το λένε, τι? Μαλλιάς από τα Λίντελ. Να σου πω κάτι, θα αφήσω μαλλιά, για σένα θα τα αφήσω, να ξέρεις. Τι είναι μαλλιά, εδώ 6 κοίτα μήνες τώρα πώς έχω γίνει. Τα τραβάει. Κοίτα να αφήνω μαλλιά. Μέχρι εκεί μένουν. Στο μεταξύ αυτό που βάζω τώρα, ρε φίλε, ένα εικοσάρικο, κάνει 3 πινελιές, δεν ξέρω τι έχει κοκαίνη μέσα, δεν ξέρω τι έχει. Αλλά είναι ωραία. Σε γράφω το ζωρό. Σε γράφω έτσι. Πού σε ρε Λένα. Πού σε ρε Λένα. Την Λένα ξέρεις πώς την γνώρισα. Για πες μας. Θα το πούμε εκτός αέρα. Την πέτυχα σε μια φάση αγανάκτησης. Γάμισε. Χωρισμό. Όπα. Κόκκινο φωτάκι αυτό. Ξέρεις τι σημαίνει πουρδέλο. Την πέτυχα σε φάση αγανάκτησης. Και σε αυτά φίλε είμαι ο καλύτερος πιστεύω. Δηλαδή, όταν βρίσκω κάποιον σε φάση αγανάκτηση, μπορώ να τον ισορροπήσω. Σε ισορρόπησε εκείνη την μέρα καθόλου? Με ισορρόπησε πάρα πολύ. Ναι, δεν υπήρχε. Είδες τι ισορροπήστε είναι, φίλε. Μόνο εσύ δεν μπορεί να ισορροπήσω. Εγώ μια χαρά παιδί. Α, μια το χαρά παιδί. Δεν είπα, ρε. Βάλ τώρα να ακούσει. Εσύ από πού είναι ο Γιάννη? Από πού είναι ο Γιάννη? Πες από πού είσαι. Καρδίτσα. Εσύ από πού είσαι? Από Καρδίτσα, πατριώτη. Ωραία, άντε πείτε τα. Πού είσαι? Τι φτιάξα, πού είσαι, τι νοσίσαι. Τι νοσίσαι. Ζευγάρα, ναι, έχουμε Καρδίτσα πολύ. Δεν είναι καλλιτεχνικό. Πάρ' το λίγο.
Ζευγαρά, πήγαινα στα, στα φρουτάκια, όχι φρουτάκια, τότε είχαμε φλιμπεράκια. Ναι. Στην κεντρική πλατεία. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρεις με τα μπιλιάρδα και αυτά. Είναι αυτό που μου έλεγες που άρεσε. Δηλαδή θα είχαν μαλώσει οι θείοι και θα είναι από τους άλλους τους θείους. Δηλαδή μας που μου έλεγες το γίνεται μέσα μάνα... από την πόλη. Είμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως, πάρα πολύ. Έλα από την Καρδίτσα. Καρδίτσα, ωραία. Πριν μιλάγαμε την Καρδίτσα, που θα έρθει διακοπές. Θα έρθω διακοπές στην Καρδίτσα. Θα έρθεις. Έχεις ζωή εκεί, να μου κάνει καμιά σούβλα, κανένα τέτοιο. Βεβαίως. Έχουμε τέτοια. Ωραία, εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Η Λένα είναι σε μια όρημη φάση της καριέρας της. Ναι. Εντάξει. Είναι πολύ δυνατό το χιτάκι που παίζει. Βάλτο. Όνειρα. Ναι, το. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι. Αφιερωμένο. Στο Harry Kane. Τι έγινε, ρε. Εσύ ακούς, πρέπει να βάλεις τα ακουστικά. Αλλαγή τερματοφύλακα στην Τινησία, άντε να τα πιάνει όλα αυτός. Εσύ Σταύρο και δεν έχεις ακουστικά. Γιατί δεν θέλω να σε ακούω χωρίς, χωρίς κάτι να παρεμβαίνει μέσα μας. Λένα, ακούμε Λένα Ζευγαρά, όνειρα, από τα, την Καρδίτσα, θα σε ακούσουμε λίγο. Αγείτε εδώ βέβαια. Κλείνουμε ακουστικά. Μόνο ακούμε τραγούδι. Τι έγινε. Με, ωραίο το τραγούδι. Με ένα γκολ με ανέβασε στα διπλάσια. Ορίστε, πορωμένος. Μπράβο. Σου είπα, μην είναι δίπλα μου. Καλά, χαζίσαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Πες μας, κάτσε λίγο να μάθουμε για το τραγούδι. Ποιος το έγραψε? Το τραγούδι το έγραψε ο Μιχάλης ο Τουρατζίδης, μουσική, και σε στίχους είναι του Βασίλη του Καρά και της Τζέννης της Οικοπούλου. Καλή Τζέννη. Έβρε, έβρε. Ναι. Πολύ καλή. Πάρα πολύ έχουμε καλή. Καρά πάλι. Πάρα πολύ καλή Τζέννη. Πάλι και του μαλλιά, το βορρά. Το βορρά μέχρι τον νότο. Ναι. Γιατί ο Μαλλιάς το έγραψε. Ο Μαλλιάς το έγραψε, κουρεύεται στο Μαλλιά και θα γουδάνε μαζί την ώρα που κουρεύεται. Αυτό θα ήθελα να το δώσω σε live. Τον δίνω πώς τον έμπνευσε. Είσαι η μούσα του Μαλλιά. Είμαι. Μακρυγιάννης 46. Πράγματι. Μας έφεξε. Και η ψυχολογία μου κατευθείαν, φίλε μου, στο βάλε ο Χάρη. Θα φάει κι άλλο, να ξέρεις. Κοίτα με hat-trick, θα σου γράψω ένα τραγούδι μετά. Καταρχάς, να ξέρεις, χθες ήμουνα με ένα φίλο μου, ο οποίος έπαιξε, μου λέει τι να παίξω, λέω παίξε αυτό. Και πήρε 620 ευρώ. Σου και μου λέει, θα βλέπουμε το Μουντιάλ όλο το καλοκαίρι μαζί. Του λέω, ξέχασε το, είμαι για εμφανίσεις πολύ λίγες. Κάτσε, και εξαιρετικά επιλεγμένες. Το νούμερο είναι μεγάλο, άμα κερδίσουμε. Σε περίπτωση. Θα δω το πρόγραμμα της Αγγλίας, πότε παίζει ακριβώς. Θα φροντίσω να μην παίξει όταν τραγουδά στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Πώς λέγεται το στην Αλεξανδρούπολη αυτό το τραγουδά? Πίκο. Πίκο από όσοι βρεθείτε στην Αλεξανδρούπολη. Κοντά είναι η Αλεξανδρούπολη, δείτε 200 χιλιομετράκια. Έχουμε την πηγή, τη Δεβετζή εκεί πέρα, τη φίλη μας. Έρχεται καθόλου η πηγή? Ναι. Έτσι δεν έρθει. Η πηγή ποια είναι η Δεβετζή? Δεβετζή, Ολυμπιονίκη. Ξέρω ποια είναι η Δεβετζή. Δύο φορές ήρθε. Ναι. Εγώ γιατί έχω την εντύπωση ότι η Αλεξανδρούπολη έχει μόνο άντρες. Υπάρχει και σε γυναίκα έχει, εκεί. Έχει και πολύ όμορφες γυναίκες, ναι. Έχει πολύ ωραίο κόσμο γενικά. Αναλογικά. Με το στρατό και ναι, με αυτά έχει, δεν έχει, είναι ένας πλάο. Έχει και κορίτσια πολλά εκεί. Αντρικό, αλλά έχει και πολύ ωραίο κόσμο. Έχει φοιτήτριες πολλές. Ναι. Εξαιρετικά πλάσμα. Δεν πέρασα εκεί, Θεσσαλονίκη πέρασα. Έχει πάρει πτυχίο, να ξέρεις. Πτυχίο. Αυτό το χρόνο, ναι. Σε τι? Γυμνασία. Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής. Εγώ παρακαλώ, οικονομολόγος από το ΠΑΜΑΚ. Ευχαριστώ. Μπορούμε. Από το απειθήτα. Απειθήτα είμαστε. Απειθήμα. Έτσι απειθήτα. Είμαστε. Απειθήμα, ακριβώς καλά το είπες. Απειθήμα, απαθήγα. Πολύ καλά το είπες. Πήρα πριν ένα μήνα. Το πήρες. Πριν ένα μήνα. Το πήρες και πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανος για σένα. Το πήρα. Δεν ξέρω αν είχατε άλλο πτυχιούχο. Τώρα μαθαίνω ότι η Καρδίτσα έχει και δεύτερη. Καρδίτσα με λεπτά. Εν δυνάμει. Δεν το πήρες ακόμα? Έχω 4 μαθήματα. Ποια είναι, θα σου το πω κατευθείαν. Τι ποια είναι? Ποια, μαθήματα έχω? Ποια ακόμα, ναι. Τίποτα, είναι ό,τι να είναι, απλά που δεν πήγα να τα δώσω. Ας πούμε κάτι αγγλικά, κάτι. Είναι και το Τωρόντο. Αγγλικά 9 πήρα. 9. Ναι, εγώ αυτό δεν πήγα ποτέ να το δώσω και κάποια στιγμή πρέπει να πάω να τα δώσω. Μπάσκετ 10. Κολύμβηση 10. Λόγω Καρδίτσα. Ποδόσφαιρο 8, για να ξέρεις. Πες μου ποιος καθηγητής ήταν, να μην ξαναδιδάξεις ποτέ στη ζωή του. Στο πρώτο εξάμηνο, 8 στο δεύτερο. Ποτέ δεν ξαναδιδάξει, άμα αυτό το όνομα αυτού που σε έδωσε 8 στο ποδόσφαιρο, δεν ξαναδιδάξει ούτε λατινικά. Φίλε, πολύ μπροστά ήμουν από όλα τα κοντά τα ποδοσφαιράκια εκεί πέρα. Γιάννη, δεν μπορεί να. Μέχρι και οι φοιτητές που είχαν ειδικότητα ποδοσφαίρου φοράγανε κομπουσκίνια. Μου ήρθα τα πλακώ όλα στι φάπε. Βάλατε. Δεν μπορώ να αντέχω να βλέπω ποδοσφαιριστή με κομποσκίνια.
Μα έτσι δεν βάζουν ένα, βάζουν 6-7. Είναι ρε, κάνουν φίλε, και έτσι. Το ένα του πνευματικού του τάσου. Κάνουν και έτσι, ναι, όλοι έχουν σφιγμένο. Πνευματικό. Οι άλλοι είναι από έτσι. Μονή σφιγμένου. Μονή σφιγμένου. Επειδή δεν σα αφήνουν να πάτε, ναι. Θα σου πω εγώ που δεν πάω έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Είναι η μονή σφιγμένου, είναι η ακραία. Είναι η... Πετάνε μολότοφ και τέτοια. Ωραία, ναι. Είναι... Έχουν μαλώσει με το Πατριαρχείο αυτοί. Πώς το λένε. Ο άλλος έχει άλλο πνευματικό πιο πέρα. Η μαμά έδωσε ένα κομποσκίνι που το ευλόγησε στην Παναγία που έχω δει. Βασίλη, ζήμα είναι αυτό. Να διαβάζουν κομποσκίνι λαχανή. Γιατί να διαβάζουν λαχανή κομποσκίνι. Λαχανή, κάτσε κάτσε το έχουμε σοβαρέ καταγγελίε. Λαχανή κομποσκίνι, διαβάσανε. Γιατί να διαβάσει λαχανή κομποσκίνι, α πούμε. Μήπω ήταν τρέντι. Ο παπά λίγο. Το καλύτερο το έχω πάθει. Το έχω πάθει, πάω σε ένα συνάδελφο. Ναι. Είσαι σαν μάρτυρας γάμου εμένα βρήκε, καταδικασμένος, αλλά τέλος πάντων το ήμουν εγώ κοντά. Όχι, το, ακόμα παντρεμένος. Και έκανε και παιδί πρόσφατα για να του ζήσει. Και πάμε στην εκκλησία για να υπογράψω εγώ. Και αυτός και οι δύο υπογράφαμε. Και εκεί που περιμένουμε τον μπάτερ να κάνει, χτυπάει το κινητό του και ποιο κομμάτι είναι. Την μπασέτα που έλεγε αλαλαλαλα λόγκ. Σωστό κομμάτι. Και με πιάνει ένα σοκ. Εγώ στο μεταξύ πολύ ψαλωμένος με τις εκκλησίες γιατί δεν το έχω, ρε. Ναι. Δεν το έχω, δηλαδή πραγματικά. Αλλά σοκαριστικό. Και μια φορά όταν πήγαμε στο Πατριαρχείο που έχουμε, πάω ξεπώ το παιχνίδι, έχει βάλει τιμωρημένο παίκτη και στο επαναληπτικό παίζουμε στο Τελαβίβ και μας κουβαλάνε από το Τελαβίβ με 50 βαθμούς να πάμε στα Ιεροσόλυμα. Και μας λένε πάμε στο Πατριαρχείο. Πά στο Πατριαρχείο, λένε να τον Ιεροσολύμο, είσαι ψαρωμένος. Μπαίνω μέσα, έρχεται ένας πάτερ κατά πάνω μου και μου λέει καλά ρε, αυτή η μαλάκες βάλα τιμωρημένο παίκτη. Και λέω δεν μπορεί, με έχουν στο κατητικά μου. Πάω ψάγια, πάω ψάγια. Και μου λέει μη ψάρωνες φίλε μου, μου λέει ο πάτερ Δημήτριος είμαι από την Τούμπα, απλά είμαι εδώ και δεν έχω με ποιο να τα πω λέει. Εμένα βρήκε τον πάτερ. Και να δώσουμε και τα χαιρετήματά μας στον πάτερ Βασίλειο στην πόλη. Πού είναι που δεν μας μιλάει τελευταία. Υποσχέθηκε Καζάν Τιπί. Υποσχέθηκε. Τι άλλο υποσχέθηκε. Καζάν Τιπί. Βόλτες. Υποσχέθηκε διάφορα. Λένα, μια που είσαι εδώ. Ναι. Μίλα μας για σένα λίγο την πορεία σου. Τι έχεις κάνει τώρα. Τι έχω κάνει. Ναι, μίλα μας για σένα. Για νεαρή που έχεις δουλέψει εδώ πέρα. Εδώ ναι. Πέρα, Θεσσαλονίκη, ναι. Ήμουν ένα φεγγάρι στις Μούσες. Κάνε πίσω να βλέπω. Για ένα χρόνο. Τόσο όμορφη παίζεις μπροστά εσύ. Προσπαθώ να τον γκέιν, εσύ προσπαθείς τη Λένα, εντάξει. Εντάξει, αυτό το βρείτε, δεν γίνεται. Ναι, για λέγε. Στις Μούσες ήμουνα δύο σεζόν, μια χειμερινή, μια θερινή. Και με το Δημάκη, όταν ο Δημάκης ήταν στο παλιό παρασκήνιο, στο σίνεμα. Ναι. Κάποτε εκεί. Αυτά. Α, και πέρσι ήμουνα στο Voice με τον Βασίλη τον Πατή. Τώρα. Όχι πέρσι, φέτος, το χειμώνα. Με τη Λένια μαζί σου. Ναι. Φίλες είστε. Το έχετε δηλαδή, όχι. Ένα γεια έχουμε, δεν είμαστε. Δεν είστε στο παρέα. Όπα, έχουμε θέμα, έχουμε θέμα. Γκόσιπ, γκόσιπ. Δημοσιογράφος, όλοι φίλοι είμαστε παιδιά. Μέχρι από δείξω στον θέτο. Εμένα με ρωτά να μην είμαστε φίλοι, όλοι γνωστοί είμαστε. Για μένα. Ναι. Αντί να πεις να με κάνεις τατουάζ. Όχι, λέω εγώ είμαι celebrity, αυτός προσπαθεί να γίνει celebrity. Εγώ είμαι celebrity. Δεν είσαι celebrity. Δεν σε βλέπω, φίλε. Εσύ είσαι βετεράνος μπασκετμπολίστας. Και τώρα καλύτερα. Τα βάλαμε πράκτορας. Στο Google. Στο Google πατήσαμε για Νόλης που το έχουν 5 εκατομμύρια άτομα. 44 και εκατομμύρια και σε ένα είδαμε 4.000. Όχι, εγώ είχα 45.000, αλλά κόλκα είναι ένα. Δεν είναι Γιαννούλης που είναι από τραγουδιστή μέχρι και στον ναύτη. Ωραία. Ζήλια ψώρα. Γέμιζε όλη η χώρα. Εγώ δεν είμαι βετεράνος σε κάτι. Εσύ είσαι βετεράνος. Τι βετεράνος, εδώ βάλαμε στοίχημα. Τι στοίχημα βάλαμε. Θα καρφώσεις τρία στροφή. Έχω βαρεθεί και κερδίζω στοιχήματα, δεν αντέχω άλλο. Έχω βαρεθεί. Τέλος πάντων. Στροφή, ευθεία. Ευθεία δεν καρφώνει ούτε ο Τζόρνταν. Μόνο αν φοράει το μπουσκίνι πράσινο. Λαχανή. Λαχανή. Και πράντα μαύρα παπούτσια με την κόκκινη γραμμή από πίσω. Κράζει τους παίκτες γι' αυτό αυτούς. Τι, έτσι δεν είναι. Το χειμώνα αυτά φοράνε. Φασμάτινο παντελόνι, μαύρο. Αυτό το φασμάτινο παντελόνι πώς το φοράνε. Πήγα σήμερα να δοκίμασα κοστούμι για ένα γάμο που θα πάμε. Και με το που το έβαλα, το πρώτο πράγμα που συνέβη ήταν στραμπούλιγμα
Στους προσαγωγούς. Ο κύριος 8 ποιοτικά λεπτά. 8 ποιοτικά λεπτά, ρε φίλε. Ναι, ρε παιδιά, άμα, στραβοκαβάλισε, τότε εντάξει, και τα 8 maximum, καλά είσαι. Καλά είμαι, ναι. Καλά είσαι, ρε, άμα στραβοκαβαλάει με το παντελόνι. Με το έτσι, εντάξει, το έτσι. Καλά είσαι. Δυναμίτης είσαι. Ναι, κύριος, 4 λεπτά φτάνουν, φίλε. Όχι, τα 8 μην... 4, άστο, γιατί έχονται ουρές. Απαπα, αρχίσανε τα δικά του. Λένα, λέγε τώρα, γιατί μας παρασέρνει, ρε. Μας παρασέρνει. Όχι, γιατί μου αρέσουν αυτές οι παρεμβολές. Μας παρασέρνει σε μια κουβέντα που δεν κάνετε μια κυρία μέσα στο να μιλάμε έτσι. Εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά, δεν ξέρω εγώ από αυτά. Καμιά δεν ξέρει τώρα, να σου πω κουβέντα που είχα πει να έρθω εδώ. Να σου πω εγώ που δεν καταλαβαίνω. Δεν τα ξέρω. Πέτυχα και εγώ παρέα να μιλάει, ρε. Αλήθεια. Ναι, αλλά ήμουν δίπλα λίγο. Τι έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό, το συζητάμε κι εμείς. Εσείς οι άντρες είστε πολύ πιο κατίνες από εμάς. Εννοείται. Πολύ περισσότερο. Και ας λέτε ότι εμάς, ότι εμείς λέμε, μου είπε, του είπε, του έκανα αυτό. Εσείς είστε ακόμα χειρότεροι. Μεγαλύτερος... Κοιτάξτε. Εγώ είμαι τέτοιος κοτσομπόλης. Εγώ δεν το έχω. Εγώ μπροστά σου. Ναι, μπροστά εννοείται. Δηλαδή, όχι να σου πω να φύγω από την πλάτη σου και να σου πω αού. Αλλά είναι πολύ. Εσείς δηλαδή μεταξύ σας, γιατί λέτε ότι σε εμάς τις γυναικοπαρές συζητάμε μεταξύ μας για έκανα αυτό με αυτόν, μου είπε αυτό. Εσείς έτσι, το κάνετε ακριβώς. Ναι, ναι. Και τις λεπτομέρειες τις προσωπικές. Και ας λέτε. Καλά, εμείς τα πολλά κάνουμε και μαζί όλοι. Τι κάνετε εσείς. Εντάξει. Καφέ. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Αλλά πώς το λένε. Εμείς, οι άντρες πλέον, οι νέες γενιές, έχουν αυτό το κοριτσίστικο. Το έχουν. Δηλαδή την κατηνιά στην κακιά της μορφή. Αυτό ξέρεις τι είναι. Είναι ανασφάλεια. Ανασφάλεια είναι πρώτα. Όταν ο άλλος δηλώνει ότι τι έκανες, τέτοιο είναι για να αναδειχθεί σε σχέση με το φίλο του. Εγώ το κάνω ανάποδα. Λέω 8 παιδιά από τα φίλια. Δεν πάμε κατηγορήσεις και εμείς για τίποτα. Δηλαδή δεν με διαφημίζω. Ωραία. 8 ποιοτικά λεπτά. Στο μεταξύ, ξέρεις, θα μας μείνει κουσούριστα. Θα γίνεται και πραγματικότητα. Τόσες φορές που το λέμε. Για σένα. Εμείς αθλητές, οι ψηλοί έχουμε άλλα πράγματα. Ξέρεις ποιους άλλους κυνηγάμε στην εκπομπή από αυτό που μέσα. Αυτούς που λένε πω, παιδιά, όλη τη νύχτα χτες δεν έκλεισε τα μάτια. Ναι, μωρέ. Ποιος είσαι, βρε. Ναι, μωρέ, είσαι. Τους κυνηγάμε. Ανελέητα όμως κυνήγει, εντάξει. Ναι, με ονόματα. Ναι, δηλαδή, με ονόματα. Όποιος μας το πει αυτό, είναι στόχος ζωής να τον πεθάνουμε. Να τον πεθάνουμε και να ψοφήσει. Όλα, αλλά να το κυνηγάμε σε ό,τι και αν κάνει στη ζωή του. Ναι, το ψωμί μας είναι αυτό. Πρέπει να βρεθεί αυτός. Και σε γυναίκα, ρε. Αυτές... Οι γυναίκες το λένε. Δεν το λέει κανένας. Και άντρας. Δεν μιλάμε για αυτά, ηρεμήστε. Ναι, καλά. Οι άντρες δεν έχω ακούσει ποτέ να λένε όλο το βράδυ. Ενώ οι γυναίκες σχεδόν όλες. Ναι. Οι γυναίκες. Ενώ οι γυναίκες όλες. Τι έγινε χθες, γιατί είσαι κουρασμένη, λέει μία στην άλλη, γιατί όλο το βράδυ. Και εγώ προσωπικά έχω πάρει 3 άτομα τηλέφωνο. Αδερφέ, πώς το κάνεις. Είσαι ο ηγέτης μας. Είσαι ο Θεός μας. Και λέει άλλος, τι εγώ κοιμήθηκα. Αν μπράβο. Όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ. Δηλαδή να πιστεύουν, δηλαδή πραγματικά. Άντε 2 ώρες. Φίλε, και αυτό ξέρεις τώρα. Εντάξει. Όχι τώρα, στα 33 μου. 8 λεπτά είπες πριν. Ναι, 8 λεπτά. Τώρα 8. Το ποιοτικά λεπτά. Να βάλεις τη λέξη ποιότητα μέσα. Είναι το ποιοτικό. Έχει σημασία που σου λέω. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Γιατί άκου, είναι επικοινωνιακό το θέμα. Λες εσύ τώρα, τι λέει, σου πω, έκανες 8 λεπτά. Βάζω μετά το ποιοτικά. Και λέει τώρα, σου βάζω την αρρώστια στο μυαλό σου, λέει. Τι εννοεί ποιοτικά. Ποιοτικά, ναι. Ναι. Τι εννοεί. Έτσι ανοίγεις τη συζήτηση. Η ποιότητα είναι υποκειμενικό θέμα. Εννοείται, ρε. Έτσι ανοίγεις τη συζήτηση. Και έτσι με μειώνω. Καλά, τα λέω με άνεση. Ναι. Τα λέω με άνεση για να λέει η άλλη. Αυτός μου πουλάει τρέλα, τα λέει σοβαρά. Και όταν την κόμενα της κινείς την περιέργεια, έχεις κάνει το πρώτο βήμα, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, έτσι έχει ξεκινήσει και η γνωριμία μας στη Μασέ. Τέτοιες συζητήσεις είχαμε. Εκείνη την ημέρα, την όμορφη. Το δάσκαλο, τον Γκόλκα. Στην επικοινωνία τη σπουδάσαμε. Με δημοσιογράφοι είμαστε. Τον Νίκο Χατζηνικολάου δεν τον βλέπω πλέον. Πλέον, ναι. Δεν τον βλέπω, επειδή έχω και μοιοπία, αλλά γενικά δεν υπάρχει μπροστά μου. Εντάξει, είναι και το βλέμμα σου, φίλε, που μετράει. Το βλέμμα μου αυτό το μαστούρικο γίνεται. Φίλε, το ότι το ένα σου μάτι με το άλλο έχει απόσταση 10 πόντι δεν γίνεται. Γίνεται, πώς δεν γίνεται. Μπερδεύεις. Μπερδεύεις. Και αυτό δουλεύει. Στα ποιοτικά λεπτά δουλεύει και αυτό. Το μάτι. Το μάτι, ναι. Ο Κέιν δεν βάζει άλλο γκολ όμως. Δεν το μιλάμε. Κοποσκίνη γιατί δεν έχει. Να το ακουμπήσουμε λίγο. Φοράει ο Κέιν κοποσκίνη.
Τέλος πάντων, για να μην βγούμε εκτός προγράμματος και μην φάμε το διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Για να δούμε τον πέναλτι τώρα. Τα μαλλιά μου είχε, θα σου βλέπεις ότι έχουμε δύο κούρες. Ναι, σαν τον Κλάους. Όχι, σαν τον Κλάους. Για να δούμε, έχει τατουάζ στα χέρια. Το λάκωμα είναι ο Κλάους, μην μας μπερδεύεις. Ο Κλάους ήταν ο πρώτος που έκανε αυτό το κούρμα και το έκανε όλη η Θεσσαλονίκη. Κλάους και Μαντόνα δημιουργούν τάσεις. Ε, βέβαια. Κάποτε Μαντόνα, τώρα. Μαντόνα δίνει ακόμα. Έδινες. Ναι, ρε φίλε. Σουβαρά. Μπράβο, φίλε. Και μετά από 10 χρόνια. Τι ζωή, κάναν τα επικίνδυνο σε λεπτό. 70 χρονών έφτασε. Κι άμα. Όχι, ρε μάλλον. Ένα γκολ. Να γριέψει ο Κέιν. Πάμε στο διάλειμμα. Για να γριέψει ο Κέιν. Πάμε λίγο. Λένε ένα ζευγαρά μαζί μα. Τραγουδάει στο. Στην Αλεξανδρούπολη που πίκο, είναι πίκο. Πίκο. Γιατί δεν το έχω, ρε γάμο του. Ξέρει εγώ τι παθαίνω τα μαγαζιά. Τι παθαίνει. Λέω είναι του Κώστα, είναι του Μπάμπι, δεν θυμάμαι πώ τα λένε. Πάω στον Τάδε, πάω στο Γιάννη, πάω στη Λένα. Κατάλαβες, δεν θυμάμαι, δεν με ενδιαφέρει πώς τα λένε. Είναι άχρηστη πληροφορία. Και όταν πας, τι κάνεις. Καλά. Εσύ. Έχουμε πάει δύο φορές. Καλά, τη μία έφυγα τρέχοντας, να ξέρεις. Κάθεται, φεύγει, α, είδα εκείνο να φεύγει. Ξέρεις τι έπαθα εκείνη. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Πας στα μπουζούκια, πας για να απολαύσεις τους τραγουδιστές. Ναι. Ακούς τα τραγούδια, τις τραγουδίστες εκεί πέρα. Δηλαδή, σολάρι, ρε παιδί μου. Εγώ έχω πάει. Πάει και πάει βόλτες. Άιδα εκείνον, άιδα εκείνον. Κονσυμασιόν κάνεις. Εσύ τι κράτησε, πιαριλίκι δεν είναι αυτό. Ναι. Εγώ κάνω πιαριλίκι το βράδυ. Δηλαδή δεν βγαίνεις για διασκέδαση, βγαίνεις για δουλειά, με λίγα λόγια. Μ' αρέσει το μπουρουμπούρου, δεν μ' αρέσει το πολύ πολύ. Δηλαδή μου έχει τύχει να πάω μπουζούλια και να είμαι όλο το βράδυ στα καμαρίνια. Να μην βγω καθόλου. Εντάξει, πολλοί φίλοι μας το κάνουν αυτό. Έρχονται να μας δούνε, δεν μας βλέπουν καν στο πρόγραμμα. Και έρχονται στο καμαρίνι και ξεφτιλίζομαι στα σφινάκια και στην κουβέντα, στη συζήτηση. Και εμείς όταν χάναμε στα καμαρίνια την ύφεση. Αν μπράβο. Γκόλ η Αγγλία. Όχι ρε δοκάρι. Θα τα σπάσω όλα παιδιά, δεν είμαι καλά. Τέλος πάντων, έτσι δεν είναι το καλό. Να το κάνω αυθόρμητα. Δηλαδή τώρα τι να βγω να πιω. Πόσο να πιω ακόμα ρε Γιάννου. Θα σκάσεις πόσο να βγεις. Πόσο να πιω ακόμα. Δηλαδή τι να πιω. Δεν είναι να πιείς ρε φίλε. Πώς, τι να κάνεις. Δεν πας σε μπαράκι που θα πας να μιλήσεις, θα γαμπρίσεις, θα μιλήσεις με την bar woman, με τον barman εκεί πέρα, ο φίλος γνωστός. Πας στα μπουζούκια, τραγουδάει ο καλλιτέχνης και τον απολαμβάνεις. Εγώ δεν έτσι πάω στα μπουζούκια. Δεν θέλω να με μιλάνε και να μην μιλάνε. Έλα, αυτό το γεια μας δεν έχει. Γι' αυτό πάω, κάνω βόλτες. Και εγώ εκνευρίζομαι αυτό το γεια μας. Όταν βγαίνω, εκείνο το γεια μας που γίνεται 45 φορές σε κάθε κομμάτι που μπορεί να αρέσει κάποιον από την παρέα σου. Ξέρεις αυτός τι βρίσκει εκεί τώρα, χάνεται. Γεια μας. Γεια μας, άντε να κουνηθούμε. Μετά να του κλείσουμε και ξέρεις τι γίνεται. Είναι εκείνος ο απέναντι που δεν τον φτάνεις και δεν τον ξέρεις και καλά. Πάντα σε μια παρέα ναι, συμβαίνει αυτό. Ναι. Και λες τώρα, άμα κάνω τον καραγκιόζη τώρα και τεντωθώ, μπορώ να πάθω κάποια θλάση. Ωραία. Άμα δεν το χτυπήσω. Πάντα ένας δεν έχει ποτό, θα περιμένουμε να βάλει ναι, για να το τσιγκρίζει. Αν δεν είναι τρία λεπτά έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, να κάνουμε ένα κίνημα κατά του γεια μας. Ναι. Και οι τουρίστες που μαθαίνουν το γεια μας και σου πείσουν τα. Ωραία. Με το γεια μας όλη την ώρα χαμογελαστεί οι τουρίστες. Έτσι είναι στο εξωτερικό. Γεια μας, γεια μας. Αμερική, Καναδά, μου πας σε ελληνικό εστιατόριο. Βάζουν τη φέτα και την βάζουν φωτιά. Την ψητή τη φέτα τώρα, ξέρεις, και βάζουν πέρα τώρα. Γεια μας, γεια μας, και φωνάζει όλο το μαγαζί. Γεια μας, γεια μας, όποιος παραγγείλει. Έχουν πολύ καλή σχέση οι Έλληνες μεταξύ τους στο εξωτερικό. Μας έχει τύχει μια φορά στο Άρνεμ. Κλείνουμε τηλεφωνικά, γιατί εκεί κλείνουν τα μαγαζιά και που άμα δεν φάμε, πάμε πεθάνουμε κιόλας, γιατί 11 η ώρα κλείνουν όλα. Κλείνουμε τηλεφωνικά, λέει ελάτε, ναι βεβαίως, και έχει δύο δίπλα. Και εμείς μπερδευόμαστε και καθόμαστε στον άλλον, όχι σε αυτό που πήραμε τηλέφωνο. Mm-hmm. Δεν θυμόμουν να κάνω βέβαια που πήρα τηλέφωνο, γιατί δεν ήταν του τάσου του Γιάννη, δεν θυμόμουν το όνομα. Ωραία, ναι. Και λέω αυτό είναι. Σας κάνω μικρά της, λέω αυτό είναι το μαγαζί. Λέει όχι, στο δίπλα θα πήρατε, αλλά δεν τρώγονται τα φαγητά του. Οπότε καθίστε εδώ πέρα. Δώσει μπορεί, φίλε, στεγνό. Λέω ότι στο Άρνεμ τώρα, φίλε, που να έχει 8 Έλληνες σύνολο, εντάξει. Τι να κάνεις. 8 Έλληνες. Ωραία, αλλά πολύ καλό κλίμα μεταξύ Ελλήνων. Και τώρα λέγαμε, πώς πάει το τραγούδι. Ωραίο τραγούδι και αυτό, αφιερωμένο και εδώ. Τι ακούγεται. Αυτό βάλε, να ακούσεις. Δεν ξέρω καν, εγώ δεν ακούω ελληνικά. Τι να ακούτε. Μπαλάντα, κάποιος πέθανε, χάσε την κόμενά του. Αυτό. Στάμος ρε φίλε. Στάμος. Ξέρεις τι παράπονο έχω εγώ, Λένα μου, θα σου πω κάτι. Ξέρεις τι παράπονο έχω. Για πες. Θέλω να βγει μια ανδρική φωνή μια μέρα. Ναι. Να κάνει ένα δίσκο. Mm-hmm. Αλλά όχι, δεν μπορώ χωρίς εσένα. Εδώ μου δεν μπορώ το ένα, δεν μπορώ το άλλο. Αυτό το μίζερο τέτοιο που έχετε δημιουργήσει με το sexual άντρες στην μουσική σκηνή της χώρας.
θέλω να βγει ένας που θα λέει και το δίσκος, το CD, το Πατζούρι. Και θα μιλάει για ένα μπάζο που συνάντησε στα μπουζούκια. Ο Δάντης δεν έγραψε ένα που είπε, τώρα είπε μια λέξη. Για όλα σε μισό. Ναι, αυτό. Ναι. Όχι ναι. Αυτό, αυτό το είναι πεζό, αυτό, το... αυτό δεν έχει συνέστημα. Εγώ θέλω συνέστημα. Κάτι όμως, γιατί όμως... Μπαλάντα θες. Όλοι, και τα περισσότερα αντρικά κομμάτια είναι σε αυτό το mood, δηλαδή... Όλοι κατηγορούν μια γυναίκα ότι μου κάνεις αυτό, μου κάνεις εκείνο. Αυτό δεν κουστάω, αυτό δεν μπορώ να σε βρω, δεν μπορώ. Πάνε πιάστην από τα μαλλιά και πες της αυτό, αυτό και αυτό. Τι είναι αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Γιατί, γιατί τόση κλάψα. Μόνο στην Ελλάδα την έχουμε αυτή την κλάψα. Αυτό παθαίνω. Ενώ άμα γράψεις την πατσαβούρα. Τα γυναικεία τραγούδια όμως, αν έχεις παρατηρήσει, τα περισσότερα έχουν ένα δυναμισμό και κράζουν. Τα αντρικά όλο τρέχουν πίσω από κάποιον. Και μετά αναρωτιέσαι. Γιατί δεν υπάρχουν άντρες, πώς να υπάρχουν τσεχνικά για όλους φιλόρους. Ωραία, πώς να υπάρχουν. Εντάξει, τους ευαίσθητους. Α, πάλι εμείς φταίμε. Η μουσική σκηνή, όχι εσύ. Α. Το star system, το ελληνικό. Για το φίλο μου μιλάω, δεν μιλάω ναι. Με το star με ύψιλον. Ναι, το star system, το ελληνικό. Δηλαδή, τι έχει παρουσιάσει, τον βλάκα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι, ναι, γιατί ναι. Και καταλήγουμε, τι είναι βλάκας ο άνθρωπος. Ωραία. Και τη δυναμική γυναίκα, η οποία. Ξέρει τι θέλει, και μέγα, έχει ψέμα, μέγα ψέμα, και το έχει ευνουχίσει, τα έχει κόψει από τη ρίζα και τα πάει βόλτα, σε καροτσάκι. Εντάξει. Ένας θέλει αυτόν, αλλά δεν θέλει αυτόν, θέλει τον άλλον. Ναι, γιατί τελικά δεν ξέρει τι θέλει. Ναι, δεν ξέρει τι θέλει. Μάλιστα. Ναι, αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημά μου. Γι' αυτό έψηνα μια φορά το Διονύση, να κάνουμε το δίσκο, με το Πατζούρι. Έτσι θα λεγόταν. Θα νομίζει ο άλλος πόπο έντεχνο. Έντεχνο είναι αυτό, το Πατζούρι. Ναι. Και θα απευθύνεται σε μια οποία δεν το έχει. Το Πατζούρι μέσα θα έχει μουσική σύνδεση βιολιά ή κλαρίνο. Όχι μπαλάντα. Α, βιολιά, πιάνο, τέτοιο. Ναι, 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 το Πατζούρι. Θα είναι, σίγουρα. Θα, είναι χαλαρό, θα υπάρχει χαλαρό ύφος γενικότερα. Ναι, ναι. Θα είναι μπαλάντα με ξεσπάσματα. Α. Αλλά όχι με. Δηλαδή, πώς το φαντάζομαι. Εντάξει, δηλαδή. Πατ! Κάτι να ακούγεται σαν. Σαν μπουνιά, όχι σαν χαστούκι. Σαν μπουνιά. Γιατί, τι έχω πάθει εγώ τώρα. Ναι. Βλέπω την άλλη στα μπουζούκια, ρε φίλε. Ναι. Δεν βλέπετε. Ξέρω ότι έχει βάλει 700 κιλά στόκο πάνω της. Δηλαδή στην οικοδομία απέναντι το σπίτι μου χρησιμοποιήθηκε λιγότερος. Ωραία. Ξέρω ότι αν τη φορτώσω αυτήν, το πρωί θα είναι άλλη. Ναι. Υπάρχει μεταμφίεση. Κάμπια. Μα αυτή, ας πούμε. Μα αυτή μίλησα. Θα σου πω το. Ναι. Όχι, εγώ ξέρω με ποια μίλησα και είναι όταν γεγονός. Έχει και το στόχο. Είναι γεγονός αυτό. Έχω πάθει και τέτοιο πράγμα. Γεγονός. Έχω πάθει τέτοιο πράγμα. Και, κάτι... και δεν θυμόμουν τίποτα και βγήκα από το σπίτι της και δεν ήξερα πού ήμουν. Και ευτυχώς πήρα την κατηφόρα και είδα ότι ήμουν στην τέτοια ρε. Στην Ταπηργίου. Πέτυχες άλλος. Αν είμαι κατηφόρα. Θεσσαλονίκη και δεν θυμόμουν. Μου δράμα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα. όπου ήθελε με πήγε. Ωραία. Βγαίνω από το σπίτι. Σε σύλληξε δηλαδή. Τι με τύλιξε, δεν έβλεπα μπροστά μου, την έβλεπα μοντέλο. Και βγαίνω και παίρνω την κατηφόρα. Λέω, αν είμαι Θεσσαλονίκη, κάπου θα βγω. Αυτό ήταν. Θα δεις θάλασσα. Αλλά εκεί ήμουν σουρωμένος, εκεί φταίω εγώ. Είναι δικιά μου η ευθύνη. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Τώρα την άλλη τη βλέπω, ξέρω πώς θα μεταφιεστεί το πρωί. Και πουλάς και τρέλα. Κάλμα ρε φίλε. Εκεί με τρελαίνει. Όταν πουλάνε τρέλα. Δεν ξέρω τώρα τι ρόλο παράδειγμα. Αυτοπεποίθηση ναι, έτσι. Του κόλλου αυτοπεποίθηση, γιατί άμα την πάρει στον πρόλογο μετά ναι. Δεν έχει. Αυτοπεποίθηση. Αλλά με τρελαίνει αυτό, να μην είναι ρεαλιστές. Οι άνθρωποι γενικά. Ναι. Ποιος είσαι, ρε φίλε, κάνε. Είναι προβλέψιμοι σαν... βασικά. Αυτό. Όλοι. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Οι περισσότεροι. Άμα δεν δεις κάποιον ο οποίος δεν είναι προβλέψιμος, τότε εκεί έχει το κάνει το κλικ που ναι. Λέμε, έτσι. Ακριβώς αυτό. Και όλοι παίζουν ρόλο. Έτσι. Τι λέει το πρότυπο τώρα, Kim Kardashian. Η ναι. Τούλα από το Ζαγκλιβέρι με τον κόλο τρία στρέμματα και είναι όλες οι μπουχέσεις. Ωραία. Είναι οι μπουχές, είναι χοντρές με ψιλοκάβαλο παντελόνι και λέει ο άλλος τώρα, είναι τζούσι. Η Λένα είναι έτσι. Δεν είναι έτσι η Λένα. Έτσι είναι. Δεν είναι έτσι η Λένα. Έτσι είναι. Είμαι εγώ με τέσσερα μισθρά. Όχι, όχι, δεν είσαι με μεγάλο κόλλο. Το είπαμε αυτό. Να. Είσαι, αλλά το... Αυτή είναι τζούσι. Είναι τζούσι. Ναι. Η άλλη που, είναι, εσύ, που τη βλέπει χέστρα, πλησιάζει και κλαίει. Οι γκόμενες που τα βυζιά τους χωράνε σε σαμπάνια από τις ποτήρες σαμπάνιας. Εντάξει, τι βρήκες, τι ασχολείσαι. Όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί πριν 10 χρόνια πριν βάζετε εκείνη που χέσα στο reality με τον μπαμπά τον μυστήριο και τη μαμά που τα δίνει όλα. Ωραία. Ήταν μαμά, όλες... Η μαμά είχε εγκόμενο Elvis Presley. Από εκεί ξεκίνησε το κοντέρ. Από εκεί ξεκίνησε. Μπράβο ρε φίλε, αυτό σημαίνει κοντέρ.
Τέλος πάντων, πριν εμφανιστεί αυτή, γιατί η Αμερικάνικη. Λένα είναι αυτό, είναι juicy, είναι με καμπύλες, είναι αυτό. Αυτό είναι το όμορφο. Αυτό είναι το όμορφο. Αυτό δεν είναι Kim Kardashian. Βλέπεις. Αυτό δεν είναι Kim Kardashian. Αυτό είναι normal. Όχι. Δεν λέμε ότι είσαι Kim Kardashian ή. Ναι, εκείνη είναι τρεις γέννες. Αυτό είναι. Δεν είναι. Αυτό σου λέω. Δεν πλησιάζει τη Χέστρα και τρομοκρατεί τη Χέστρα. Δεν μπορεί να υπάρχει να είναι ωραίο αυτό ο κόλο. Καμπύλες θέλουμε. Αυτό δεν είναι καμπύλη. Δεν είπαμε αυτήν. Εδώ σχεδιάζεις, ρε φίλε, την... Εσύ θέλεις γυναίκα 37,5 κιλά. Όχι, με τα φίλε, Dr. Martens τα παπούτσια 49,55. Αυτά είναι τα κιλά, μέχρι εκεί. Άντε. Και ένα 35. Τι είναι αυτό. Γυναίκα περνάνε 55 μέχρι 60, εκείνη τα κιλά. Για τι να μου στέλνεις, έχει... Ελένη. Τώρα, άμα τη ρίξω εγώ να πει την Ελένη και την Ελένη... Για να δει πόσα κιλά έχει. Κάτσε λίγο, περίμενε. Για πες τη, με την Ελένη. Η Ελένη, ναι. Η Ελένη που λες Λένα μου, ναι. Εντάξει, είναι το δεξί μου χέρι, ναι. Και μου στέλνει μηνύματα, ναι. Την ώρα που έχω εκπομπή. Πες ένα γεια στην Ελένη. Γεια σου Ελένη. Γεια σου Ελένη. Φιλιά Ελένη, έχω εκπομπή Ελένη. Απολύες Ελένη. Όχι, εντάξει, δεν μπορώ. Αγαπάω Ελένη. Ναι. Και αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Τις προβλέψιμους και τις προβλέψιμες. Ναι, αυτό. Δηλαδή εμφανίστηκε η Φακλάνα, α, να φακλανοποιηθούμε. Γιατί το τραβάς τόσο πολύ. Μισώ την Kim Kardashian. Άλλο αυτό. Τη μισώ ρε φίλε, δηλαδή άμα την πετύχω στον δρόμο θα την τραμποκίσω. Τραβά. Ναι, θα σε μισώ. Ορμήξω και για μια 30 παλικαράδες. Άλλο αυτό. Αν τη δω στη Τζιμισκή, όχι άμα τη δω στο Λος Άντζελες. Εκεί δύσκολα είμαστε. Δεν πλησιάζεις. Δεν πλησιάζεις. Τέλος πάντων. Εγώ λοιπόν είμαι κατά. Και είμαι κατά της υποκρισίας. Αυτό το παιχνιδάκι που γίνεται. Γι' αυτό κόλλησα μαζί σου. Δηλαδή χωρίς να με ξέρεις. Ναι. Ωραία. Το πέταξες. Εκείνο. Το πέταξες. Το θεϊκό, ναι. Ναι, καταλαβες. Σένα σου έδωσα τα vibes ότι με αυτό να, θα την πούμε αυτό. Να, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω. Έτσι μου κάθισε. Θυμάσαι τι σου πέταξα. Είμαι. Έσκασα με αυτό το θέμα. Ναι, με αυτό που έχω σκάσει εγώ 30 χρόνια τώρα. Είναι δυνατόν. Και όμως. Και γυρίζεις και μου λες αυτή η μάστιγα. Ναι. Γιατί κάνεις παραμυθιά. Βάλτε μας το πνεύμα. Εμάς το είπαμε εκτός. Δεν μπορούμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Για τη Λένα δεν γουστάρω. Δεν εκθέτουμε Λένα. Είναι φίλοι μας. Θα περάσει και αυτό το μαρτύριο στην Αλεξανδρούπολη σε κάποια φάση. Θα γυρίσει. Σ' αρέσει το ταξιδάκι. Αρέσει, αλλά τώρα αυτήν την εβδομάδα έχω άδεια. Δεν θα πάω. Και έχω σκοπό να πάω όπου προλάβω. Όπου προλάβω όμως. Αρκεί να μην βρέχει. Δεν πάω να βρέχει. Θα πάω. Με βάρκα στο δρόμο. Κοίτα, ένα σπα πριν το κανονίζουμε με τις 6 φίλες σου. Θα φύγω εκτός. Αύριο ξεκινάει. Όχι, ή αύριο μεθαύριο ξεκινάει το tour. Γιατί... Κάτσε καλοκαιρινό είναι το τέτοιο. Ποιο? Το πίκο, πώς το λένε. Δουλεύει και καλοκαίρι. Είναι ανοιχτό. Και γίνεται πανικός. Μου πεις εκείνα εκεί στην επαρχία, φίλε, όλα είναι καλοκαιρινό. Ναι. Ναι. Θυμάμαι και τον Ρόδο που είχα πάει με τον Γάμπα και τον Μανόλο που δεν ήξερε καμία εκεί σε όλες τις τρικουτιές. Όλες. Όλες. Ο Μανόλο. Ο οποίος χθες έκανε το ρεκόρ, έκλειψε έναν. Να τα πούμε αυτά. Έκλειψε έναν. Από πού ήταν, από τη Νέα Ζηλανδία. Από το αεροδρόμιο. Από το αεροδρόμιο. Ολύμπιο ξενοδοχείο. Μην πεις νούμερο, πλήρωσε και το ταξίμετρο και την ώρα. Τα προσέθεσε. Α, μπράβο. Πώς το έκανε αυτό. Θεός μου, δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε τον Παρόλο για το γέλιο που προσφέρει. Εχθές κλάψαμε πραγματικά. Κλάψαμε πραγματικά. Ήταν ένα πρωί το οποίο είχε διασκέδαση. Θα έρχεσαι μια. Όταν θα σταματήσει να δουλεύει Κυριακή Σαββατοκυριακά, θα σε πάρω μια μέρα ένα πρωί εκεί να κλάψει. Τι γίνεται εκεί. Τόσους κλόουν μαζεμένους, δεν είχε ούτε το μετράνο το τσίρκο. Αλήθεια. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εγώ φεύγω από το κέντρο που μαζεύονται όλοι και πάω στην Τούμπα. Την Άνω Τούμπα. Άνω Τούμπα και όλα στέρμα. Μαλακοπή. Ναι. Που έμαθα πριν 6 μήνες ότι λέγεται Μαλακοπή, αλλά το ξεπερνάμε και αυτό. Λοιπόν, ήρθες μια φορά. Ξανάρθεις. Πρώτα απ' όλα να κανονίσουμε κάπου το χειμώνα να είναι εδώ, φίλε. Τι κάνεις, τι καλλιτεχνικό που εκδόσεις. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Ένα εκατομμύριο ευρώ έχεις φάει. Πολλές συζητήσεις. Θα δούμε. Αρχικά θα είμαι για 2 μήνες στο Βόλο. Αύγουστο, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Ναι. 2,5. Πού είσαι, Τουλιαδέλη. Δεν θα πάει στο Τουλιαδέλη, ρε. Πώς λέγεται Τουλιαδέλη. Στο πρεμιέρα θα πάω. Τουλιαδέλη είναι αυτό. Εσύ δεν μου πει το καλοκαίρι έχει κλαμπ. Το χειμώνα έχει. Εντάξει, όχι, καλοκαίρι είπε. Ναι. Α, δεν ξέρω. Α, τον Μπέου θα είναι. Αν δεν είναι του Λιαδέλη, ποιον θα είναι. Ναι, αυτοί οι δύο έχουν. Ναι. Αχιλλέας, φίλος μας. Ναι.
πούμε. Αλλά τα live θα είναι σίγουρα το χειμώνα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχουν. Οπότε κανονίστε. Εδώ αν είσαι εύκολο. Στην Αλεξανδρούπολη δυσκολευόμαστε. Στην Αλεξανδρούπολη, αγόρι μου, μια γκαζιά είπε πριν ότι είναι. Τώρα τι είναι. Τώρα τι χλώμιασε. Υφυπουργό έβαλα βίσμα για να μην πάω φαντάζο εκεί. Έφτασα μια γκαζιά που είπε η άλλη. Αυτό δεν οδηγάει. Ναι, α τι. Ο σοφέρ. Τον πάνε. Σοφερίνα. Ξανθιά, δυνατή. Όπως τη θες ακριβώς. Σαμπάνια. Σαμπάνια. Σαμπάνια αυτό που λέτε. 49 κιλά πήγε 50. Έχουμε κρίση στο σπίτι. Κρίση, ναι, μάλλον σε έτσι. Μην φάει κανένα εβδομάδα. Όχι, απλά τη λέω πρόσεχε, μην γίνει 56 και χωρίσουμε. Α, την κοιτάς με τα κιλά, έτσι. Αυτή δεν σου λέει κάτι όμως. Ποτέ, τι να μου πει, κόλκα είναι. Στα μάτια μου έχω six-pack. Six-pack είναι. Τα 8 ποιοτικά λεπτά είναι αιώνα. Είναι ο δρόμο για την αιωνιότητα. Πώς το δείχνει αυτό που πέθανε από τον πάτησε ένα μηχανάκι, Αγγελόπουλο ταινία, έχεις δει. Το Αγγελόπουλο. Το πεθάναμε και αυτόν. Πώς πέθανε, πέθανε. Σήμερα πέθανε 10 άτομα, ρε φίλε. Εδώ έμαθα εσύ, Λένα, ότι πέθανε αυτός. Ποιος. Ένα αυτό που έχω τώρα εδώ. Αυτός που Kevin έχω τώρα Maggie. Εδώ. Kevin Maggie. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πέθανε το 3 βέβαια, αλλά δεν ήξερα ότι είχε πεθάνει και στεναχωρήθηκα σήμερα. Ένας μαύρος φίλος του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης ξέρει ότι κάνει παρέα μόνο με μαύρους. Αυτός και μια πολύχνη, μια φίλη μου. Ό,τι μαύρος έχει πατήσει το πόδι του Θεσσαλονίκη, πάνω από 2-5 είναι φίλος του. Τι. Εμένα. Εσένα, τι. Πες το είσαι με μαύρος. Συμπαίκτης. Συμπαίκτης, τι. Συμπαίκτης, φίλε. Έπαιζα στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει πάρει Ευρωλίγκα, γιατί μην το βλέπεις έτσι λαϊκό παιδί. Να ξέρω το κορίτσι, λέτε. Έχει πάρει Ευρωλίγκα. Ήταν διεθνής ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής ποτέ. Ποτέ, ναι. Διεθνής. Τον βλέπανε και του ζητούσαν αυτόγραφα. Μιλάμε για τέτοιου μαλάκε έχει χώρα. Εσύ είδε αυτόγραφα. Δίνω, έχω δώσει. Ξέρεις που με βάζω και υπογράφω αυτόγραφα. Στην προετοιμασία όταν πάμε. Στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια. Και υπογράφεις. Στα δικαστήρια, παιδιά, όταν θα πάμε δικαστήριο την άλλη φορά, όταν είμαι κατηγορούμενο ή απλά παρατηρητή ή ξέρω εγώ με φωνάξαν για μάρτυρα, με χαιρετάνε και αυτοί με χειροπέδε και οι τη ασφάλεια. Είδε ναι. Και από τα δύο στρατοπεδά. Δηλαδή έχω χαιρετήσει πολύ κόσμο που με τα δύο χέρια μου κάνει σταύρο και γίνεται πού, αδερφέ. Εκεί έδωσε και τα αυτοκίνητα. Πάω ξάγια όλοι. Όχι, όχι, στο εξωτερικό δίνω. Όταν στο εξωτερικό, ότι είναι ο Πάο από τη Γερμανία. Του λείπει ο Πάο, είναι μακριά. Αισθάνεται την ανάγκη να πάρει αυτόγραφο μέχρι και από μένα. Ντρέπομαι. Ντρέπεσαι. Ντρέπομαι όταν το κάνω. Γράφει με αγάπη στο φίλο μου. CR κόλκα και τέτοια. Κίσει. Κίσει, yes. Καρδούλα. Με αγάπη μοιάζει, θα βάζεις. Καρδούλα με θα, μοιάζει θα με ρωτάς σπλήνα. Το όνομα, θα ρωτάς το όνομα. Λοιπόν, φύγαμε. Φύγαμε, άντε φτάνει ρε. Έχουμε και κομπή μετά. Ζήτω ο Κέιν, ο Χάρη, που έχει το όνομα του πρίγκιπα της Αγγλίας. Δεν φτάνει το ένα γκολ, θέλουμε άλλα 2-3. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι. Στον Λίπερο 104. Ζευγαρά που είναι από την Καρδίτσα, ακούσαμε το ωραίο του τραγούδι, Όνειρα. Φίλοι μας είναι. Παιδιά. Θα ξανάρθει όποτε θέλει, ανοιχτή είναι η πόρτα. Τώρα που είδατε ότι περνάτε τόσο ωραία. Εύκολα. Δεν αφήνει, είδες ο Κόλκας δεν αφήνει κανένας να μιλήσει. Ρωτάει, απαντάει, το βλέπεις. Σβηστά. Αρέσει τα 8 ποιοτικά που λέμε. Το έκανε σλόγγαν. Μετά το άλλο το σλόγγαν που είπες. Σαν αυτό που δεν έχει. Τώρα έχουμε και τα 8 ποιοτικά λεπτά. Άντε, πάμε. Άντε, γεια σας.